Άντε καλημέρα αδέρφια. Άντε καλημέρα αδέρφια. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, ενωμένοι δυνατοί τρόικα, κάθε μέρα στο Λίμπερο από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 10 μέχρι τις 12. Εκρηκτικό, ήπιο, λιμνίσιο, ποταμίσιο, χυμαρόδες μάλλον τρόικα εδώ, με την ήπια δύναμη, με την ήρεμη δύναμη που ακούει στο όνομα Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στο ονοματεπώνυμο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Έτσι τον χαρακτήρισε η κυρία Εύη πριν από λίγες μέρες, ο παδός του ΠΑΟΚ. Την οποία δεν ξεχνάς. Ήπια δύναμη. Έχει κάνει τέτοιο χουνέρι το οποίο δεν το ξεχνάς. Δηλαδή. Όχι, περιμένω να βγει και να ζητήσει συγγνώμη, ναι, από τον φιλόπατρη και χαμίνη του δρόμου και της κερκίδας γητευτή των αγριεμένων ραδιοκυμάτων. Δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο. Χθες. Εψέπηγα. Αθεράπευτο νοσταλγό της επίπλασης Ευμάριας. Μάριο Ασλαμή, για τους φίλους Ασλαμά. Τόσο μα τόσο απλά. Και Χρήστος Τσαλτίδης, και αυτός είναι κάπου εδώ βόσκι, κάπου εδώ γύρω. Περιμένω σε κανένα τέταρτο 20 λεπτό. Θα έχουμε μία. Λογικά μπορεί να έχω, πολύ θα να έχω απάντηση για το αν δώσουμε κάτι για θέατρο. Να είστε στη Τζίτα. Αν δεν δώσουμε σήμερα, θα το δώσουμε σίγουρα αύριο. Όπως και αύριο θα δώσουμε προσκλήσεις για τη λαϊβάρα του Σαββάτου στο 8ball. Να είστε έτοιμοι, που κάθε χρόνο γίνεται χαμός, καταλάβατε για ποιο. Για το αφιέρωμα στον αθάνατο, στον τεράστιο Ronnie James Dio από τους Rock and Roll Children. Που θα γίνει πάλι χαμός, θα γίνει πάλι sold out, θα παίξουν 3 με 3,5 ώρες. Αύριο προσκλήσεις για αυτό. Δεν ξέρω σήμερα να δώσουμε για θεατράκι, θα το μάθω για ένα τέταρτο 20 λεπτό, έτσι. Γιατί? Εδώ πίσω έχουμε τον ύμνο του αυτονόητου. Ντρέπομαι για αυτό που το είδα. Ντρέπομαι ειλικρινά. Αν θες, διάβασέ το και να το σχολιάσουμε. Αν θέλεις. Επικοινωνία μαζί μας προς το παρόν, μόνο σε μεσική. Δίνουμε 15 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Κυριακή βράδυ, στάδιο Τούμπας. Καλά λέω, εντάξει Δημήτρη. Ναι, ναι. 15, έτσι. Ναι, ναι. Okay. FM κενό. Όνομα και επώνυμο, γράφεις το κινητό σου, πληκτρολογείς, όνομα και επώνυμο, μετά το FM κενό. Κενό αφήνεις, δεν γράφεις κενό, γιατί κάποιοι γράφουν το κενό χθες. Και το δίπλα την λέξη, την ονομασία ΠΑΟΚ, το μαγικό αυτό για κάποιους αρκτικό λέξο, ΠΑΟΚ, και το αποστέλεις, για κάποιους, όχι για μένα, έτσι, και το αποστέλεις στο 54526. Περιμένουμε μηνυματάκι για να πάμε να φύγει η κατάρα του προηγούμενου, του Τσατσαρού, που με ρώτησε πρωί-πρωί για την Ποφίλιου, τι ακριβώς είπε. Ειλικρινά, είπε. Στάμπαρα μόνο ένα-δύο σημεία της. Την έχω τη συνέντευξη όλη και ακόμη δεν τη διάβασα. Δεν τραβάω και ενταλκά με την Ποφίλιου, καθόλου μα καθόλου, για να πω την αλήθεια. Αλλά είπε κάτι. Εκείνο το μόνο που ξέρω εγώ ότι είπε. Εάν και είμαι τροτσκίστρια, ψηφίζω κουκουέ, αυτό ξέρω. Τα άλλα δεν τα διάβασα. Παιδιά, αν ξέρει να μας πει κάποιος ή κάποια. Γιατί αυτός ο άλλος με την Νατάσα την Ποφίλιου και τη χαρακτήρισε ο Πέτρος Τατσόπουλος, ο γνωστός συγγραφέας. Τη χαρακτήρισε, είσαι χαζοβιόλα, κορίτσι μου, κάτι τέτοιο. Χαζοβιόλα, ρε φίλε, το έλεγε αυτό καμιά φορά η μάνα μου, η συγχωρεμένη. Χαζοβιόλα, γενικά χαζοβιόλα, έχω να το ακούσω να το. Σήμερα, τα τελευταία δεκαετία το έχω ακούσει, ας πούμε. Χαζοβιόλα. Δεν θυμάμαι να το έχω ακούσει. Ειλικρινά συγκινήθηκα. Δεν τον Τατσόπουλο. Μπράβο. Με τόσα βιβλία, με τέτοια καριέρα, λογοτεχνική, πάρε μια χαζοβιόλα, έτσι. Αυτή είναι η ομορφιά. Πολλά μηνύματα για σένα, ρε φίλε, πρωί-πρωί. Ναι, ευχάριστο αυτό. Ναι, από γυναίκες είναι, από άντρες, από τι. Όλα από γκέι. Μουστακαλίδες. Από μουστακαλίδες είναι. Μουστακαλίδες οι φίλοι σου περισσότερο. Ναι, για άλλη ρίξτα. Καλό είναι αυτό. Πες του είναι η Τρόικα θηλυκό. Ναι. Όχι το Τρόικα με τα ελληνικά του. Δεν είπα το Τρόικα, ρε εσύ. Μήπως πρόλαβες σε κάποιο επίφυτο, το έκανα θηλυκό εκεί και το άλλαξες στο τέλος. Θα με βάλετε και εμένα στην κλήρωση. Ποια κλήρωση? 15 εισιτήρια είπα, πάω Παναθηναϊκός, τώρα το είπα. Τι λες, μωρέ. Σε ρωτάω και μου λες απαντάς ναι. Είσαι σκεμμένος και απαντάς ναι. Όχι, δεν έχουμε εισιτήρια. Α, δεν έχουμε. Όχι. Ρε φίλε, απαντάς ναι. Sorry. Μα σε ρωτάω και απαντάς ναι. Έπρεπε να τα στείλουμε χθες. Α, δεν μάλιστα. Δεν έχουμε άλλα εισιτήρια. Α, μάλιστα. Ωραία, οκ. Okay. Εντάξει, ωραία, ωραία. Okay. Σωτήρη Δασκαλάκη έχουμε, μην τον θάψουμε, και σήμερα κοντά μας, ένα ακόμη πρωινό Πέμπτης. Και ένας άλλος φίλος. Και ένας άλλος φίλος, ναι. Επειδή δεν άκουσα ακριβώς τι είπε ο Μάριος, ζήτησε από εμένα να ζητήσω συγγνώμη. Αν ναι, για ποιο λόγο? Χρήστος ο Παοξής. Όχι. Από τον. Όχι. Από τον Χρήστο. Όχι. Για την κυρία Εύη είπα. Α, ο Παοξής ο Χρήστος. Ήμουν εδώ πέρα στη γραμματεία μπροστά προχθές. Κάτι λέγαμε με τη Μαριλίζη. Ετοιμάζαμε κάτι για μια δουλειά. Και ακούω που βγαίνει σε εσάς, στην εκπομπή αυτή του ΠΑΟΚ, σε μία από τις 5 εκπομπές του ΠΑΟΚ που έχει ο Λίμπερο.
και είπε ότι για κάτι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσουν οι καραπαπάδες και οι Μάριοι. Εντάξει, τώρα... Να ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό. Ό, δεν είπα να ζητήσω καθόλου. Όχι, δεν είπα να ζητήσω συγγνώμη. Καθόλου, δεν το είπα. Καθόλου, το ανέφερα. Ο καραπαπάς έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη που σε βάζει μαζί με σένα στην ίδια πρόταση. Ναι, με θεωρείς εμένα πιο Ολυμπιακό. Πιο. Αντιπόξι είναι. Ναι, πιο φερέφωνο. Πιο αντιπόξι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αν ακούει ο καραπαπάς, ή ας του πούνε ότι υπόθηκε αυτό το πράγμα, τον έχουν ίσα και όμοια με τον Ασλαμά, βαρύ είναι, ας ζητήσει ένα συγγνώμη. Είναι πιο, μπροστά μου μοιάζει βάζελος ο καραπαπάς, ναι. Εκεί το πας. Ναι. Μάλιστα. Πάντως σε κιλά είμαι σίγουρα πολύ. Παναθηναϊκός, μίλησε τις λέξεις. Πολύ πιο κάτω. Ναι, Παναθηναϊκός. 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 Μας ακούει και Παναθηναϊκός. Ζητώ συγγνώμη και πολύ καλή φίλη. Δεν είναι σωστό να. Και πολύ καλή φίλη. Και μάλιστα Παναθηναϊκή των Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης, εννοείται. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε όμως κουιζάκι. Πες μου την πάτησα σήμερα. Α, όχι, ευτυχώς. Ο Ουζουνίδης τι έχει πάθει, να φύγει, να μην φύγει, να μην φύγει, το ξεφωνίζω. Τι γίνεται με τον Ουζουνίδη. Θα σου βάλω ένα μπασκετικό κουιζάκι και μετά σχολιάζουμε ό,τι θέλεις. Και τη θεσινή βραδιά. Καταρχήν, τι να πω. Μόνο ένα έχω να πω και να τραγουδήσω. Come on, England. Όπα, η καυτή γιατρός, διάβαστο λίγο. Η καυτή γιατρός της Σπάρτακ έκοψε το σεξ στους παίχτες πριν τη Λίβερπουλ και αυτοί έφαγαν 7. Πλάκα, αυτή εδώ είναι. Ναι. Τους είπε μην κάνετε σεξ. Ναι. Για να έχετε δυνάμεις και τέτοια. Δηλαδή, ρε εσύ, ντοκτόρισα, πώς τη λένε, Βικτόρια Γκάμεβα. Ένα-ένα. Τη λένε. Αλήθεια, λέω. Βικτόρια Γκάμεβα. Γκάμεβα. Έχει δύο Εδώ το λέει Γκάμεβα. Κακός. Εγώ βλέπω εδώ το ξένο. Γκάμεβα. Ναι, προφέρεται τα δύο προφέρονται σαν ένα. Θα μου πεις τώρα εμένα για τους Ρώσους πώς προφέρεται. Έλα μωρέ, άστο να πουλήσουμε λιγάκι. Βικτόρια Γκάμεβα. Το λέει και ο δημοσιογράφος ο Έλληνας εδώ, στο Sport DNA. Δεν ξέρει, δεν ξέρει αυτός. Εντάξει. Ρε τη Βικτόρια την Γκάμεβα. Δηλαδή ρε Γκάμεβα, αν κάναν σεξ. Συγγνώμη, αυτή εδώ είναι γιατρός. Έτσι λένε, ξέρω εγώ. Κάνεις πλάκα τώρα, έτσι. Γιατί απαγορεύεται να είναι γιατρός. Με ωραίο κορμί. Αυτή είναι έτσι και έγινε γιατρός. Τι να γίνει, ρε φίλε, να ορίστε. Είναι γιατρός τη. Ο άλλος ήταν έφυγε, τον έχει παιδιάξει απλώς στο κρεβάτι. Και εσύ. Αυτή με το σπαγκάτο, αυτό είναι γιατρός. Ναι, ναι. Όλοι οι παίκτες. Δεν είναι στο πρόσωπο και κανένα. Όλοι οι παίκτες είναι στο κρεβάτι, παιδιά, και τους πασπατεύει αυτή με κάτι καλώδια και τέτοια. Και έχουν το χαμόγελο, ξέρεις. Το θέμα είναι πώς φάγανε 7. Τώρα έρχομαι. Και γλιτώσαν τα 10, αυτό είναι το θέμα. Να τραγουδήσω για την πατρίδα. Ναι, ναι, ναι. Για τον Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, ναι. Come on England, come on England, come on England. Καμία χώρα ποτέ. Engelund, 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 Engelund. Καμία χώρα ποτέ. 5 συλλόγους στην knockout φάση του Champions League. Και μόνο η ντροπή του Λονδίνου και της Αγγλίας, η Chelsea βγήκε δεύτερη. Ναι, ρε εσύ. Μόνο αυτή. Ρε Chelsea, ναι. Όλοι οι υπόλοιποι. Εμείς και με ρεκόρ τερμάτων. Η Chelsea της Μπούντου, έτσι. Ναι. Η Chelsea της Μπούντου. Ναι. Πόσα βάλαμε, ρε, τα έχω χάσει. Όλε, η... 7 εδώ, 7 εκεί, 3 από εδώ, 5 από εκεί. Νομίζω ότι η Liverpool είναι ρεκόρ στη φάση, σε φάση ομίλων Champions League από έναν σύλλογο. 21 γκολ, 22, πόσα έχει βάλει. Η τεράστια Liverpool. Καλά, βρήκατε τώρα το σκουπιδαριό χθες τώρα. Άντε, εντάξει, μην τρελαθώ τώρα. Ναι, ναι. Με όλο το σεβασμό στην ομάδα της Βικτόρια Γκάμεβα. Τα γκάμευε. Τα γκάμευσε. Δεν κερδίσαμε τα τις τη μητέρα. Δύο φορές. Ναι. Από θαύμα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Μπράβο ρε εσύ Βικτόρια Γκάμεβα. Τέτοια γιατρό δηλαδή. Okay, ναι. Γκάμεβα. Και εγώ βλέπω στο δημοσιογράφο το Sports εδώ πέρα. Στο Sports DNA. Λοιπόν, να βάλουμε ένα κουιζάκι και με τον Δημήτρη μετά σχολιάζουμε και ο Δημήτρης ό,τι θέλει. Τα του ΠΑΟΚ, τα του Ολυμπιακού, τα Champions League, ό,τι θέλετε. Περιμένουμε εντυπώσεις από το χθεσινό Champions League. Είπα ότι περιμένουμε να δούμε κάτι για θέατρο. Διάβασε όμως τι είπε για τώρα. Τώρα στο διάλειμμα. Λοιπόν. Τι είπε η Βικτόρια Γκάμεβα πριν το παιχνίδι. Έτσι. Αυτά που διαβάζουμε τα είπε η Βικτόρια Γκάμεβα πριν το παιχνίδι. Από ιατρικής άποψης, το σεξ διεγείρει την ικανότητα και λειτουργεί θετικά μόνο στις γυναίκες, Σωτήρη Δασκαλάκη. Αν είναι δυνατόν. Λειτουργεί θετικά μόνο στις γυναίκες. Στις πολεμικές τέχνες αυτό που συμβαίνει είναι ότι μία γυναίκα αθλητής θα μπορούσε να αγωνιστεί μόλις 5 ή 10 λεπτά μετά το σεξ και τα αποτελέσματά της θα ήταν καλύτερα. Όμως λειτουργεί διαφορετικά στις γυναίκες, παιδί μου. 5-10 λεπτά δεν είναι. Τι είναι 10 λεπτά. Δεν είναι για καλό αυτό το λέει. Θα μπορούσε να αγωνιστεί μόλις 5 ή 10 λεπτά μετά το σεξ. Θέλω να σου πει ακόμη και 5 λεπτά μετά. Δηλαδή να κάνει τώρα σεξ, παιδί μου, η Μπούντου, ας πούμε, και μετά από 5 λεπτά να έπαιζε σε αγώνες kickboxing, καράτε, ας πούμε. Με τη Μαριλίζ. Με τη Μαριλίζ, μπράβο. Ναι. Ναι.
η Μαριλίζα μην είχε κάνει. Ναι. Θα είχε φάει πολύ ξύλο, ας πούμε, από την Μπούντου. Έτσι λέει γιατρός. Έτσι λέει η γιατρός εδώ πέρα. Ναι. Η Βικτόρια Γκάμεβα, ρε φίλε, το λέει, δεν το λέω εγώ. Σπούδασε η κοπέλα, έχει φάει τα. Έχει λιώσει παντελόνια στην επιστήμη της. Όμως λέει, ναι, λειτουργεί με άλλους τρόπους για τους άντρες. Ναι. Θα πρέπει να αποφεύγουν το σεξ 2 ή 3 μέρες πριν το παιχνίδι ποδοσφαίρου. Δήλωσε. Και αυτοί που έχουν μάτι συνέχεια. Η sexy doctor. Δηλαδή, ρε φίλε, στο NBA τι κάνουν. Να μην είναι οι μαύροι, τι να κάνουν τα παλουκάρια. Γιατί αυτοί που παίζουν Ευρώπη, Champions League, εθνικές, αυτά κτλ. Ναι. Του Ηρακλή. Βέβαια. Του Ηρακλή. Το Κυριακή, πας. Τετάρτη. Κυριακή ξανά. Συγγνώμη. Σάββατο. Κυριακή, Τετάρτη. Σάββατο τώρα. Πάλι παίζει ο ΠΑΟΚ. Σάββατο τώρα. Ναι. Πάλι παίζει ο ναι. ΠΑΟΚ. Τι να, τι να κάνει ο Κρυστάλλης και ο Ρεβιθόπουλος. Να πούνε στη σύντροφό του, sorry, παίζουμε πάλι το Σάββατο, ξέρει, με τον Φίλιππο Αλεξάνδρεια. Δεν μπορώ. Πάει μια δεκαετία του ΠΑΟΚ και θα έχουμε πάλι ΠΑΟΚ μετά στη μέση. Θα πάει, θα πάει. Κάτι είπες, κάτι είπες. Θα πάει. Και έμενες με 9 παίκτες από το 30. Λοιπόν, Ματζιούκη, δικαιώνεσαι. Ματζιούκη, δικαιώνεσαι. Σε χαρακτήρισα. Δικαιώνεσαι. Ό,τι είπες, ρε Ματζιούκη, δικαιώνεσαι. Μπράβο, ρε φίλε, δικαιώνεσαι. Δικαιώνεσαι. Θα μπει, λέει, το πρωί ο Μπούφος, χωρίς να έχει δει τίποτα, θα πει 2 αποβολές. Θα πει, λέει, χωρίς να έχει δει τίποτα, θα πει 2 αποβολές. Δικαιώνεσαι, ρε Ματζιούκη, ειλικρινά. Δικαιώνεσαι. Στη μία είμαι ευθεία στον goalkeeper μπροστά και πάω να το φωνάζω κιόλας. Η πρώτη αποβολή του goalkeeper είναι Γαλλία, Δυτική Γερμανία, 1982 Παγκόσμιο Κύπελλο. Ορισμός. Καλά, εντάξει, ρε Σύπρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί το σφάζεται αφού ο Άρης Παλαιοχωρίου θα ανέβει. Ναι. Αφού δεν μπορείτε να ανέβει. Μπράβο, ναι, καταρχάς. Αλλά δεν το λέτε στον κόσμο του Ηρακλή. Έχουν ίδια εμφάνιση από πάνω μέχρι κάτω όλα του Άρη, το είδες, υπάρχει, ίδια, δεν φασόν. Δεν έχει σημασία φασόν. Αυτός. Δεν είναι τόσο το Θεό. Όπως έχουν όλες οι ομάδες Άρης. Ναι. Παρ' όλα αυτά παίζει λίγο στον κόσμο. Φασόν, ίδια εμφάνιση. Λέω, πού να γλιτώσουν. Χθες πρέπει να έχει γύρω στα. Όχι πάνω από 1000 άτομα. Όχι πάνω από 1000 άτομα, μπορεί να είναι 90, μπορεί να είναι και 990. Ρε φίλε, συγγνώμη, δεν κάθισα να μετρήσω. Χοντρικά σου λέω με το μάτι, εγώ λέω ότι. Δηλαδή, αν μου πει ότι είχε 1100 άτομα, θα πάθω λίγο σοκ. Πάνω από 1000 λέω ότι δεν είχε. Εγώ. Αυτοί είστε. Αυτοί είμαστε. Έλα να παίξουμε σένα του χρόνου και να τα δούμε. Τι θα κάνεις, με μένα δεν μπορείς. Εγώ θα παίζω αλφα εθνική και θα παίζεις πάλι στη γάμα. Καλά, μην το λες κάθε χρόνο αυτό. Και πρόπερσι και εγώ σου έκραζε. Τι ωραία. Τσαλτίδη, που τα παρουσίαζες εδώ μένα. Εσύ και ούρλιαζε. Ναι, παιδιά, να καλέσουμε λίγο. Το θυμάσαι. Αυτό τον Αριανό. Στον αέρα σου είχαν βγει. Στον αέρα. Την επόμενη φορά θα λέω δεν θα ανέβει ο Άρης. Στον αέρα. Σωτήρη, θα σου πω κάτι το οποίο θα πάθει σοκ. Έκανε ο Γκάλης σου σποτάκι αυτό με τα ΑΜΕΑ. Πολύ ωραίο, έτσι. Στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Νίκος ο Γκάλης. Και τα παιδιά με τα ΑΜΕΑ. Εντάξει. Είναι μια βλακεία μεγάλη τώρα, ναι, γιατί είσαι κακεντρεχής. Άκου. Άσχετος και βλάκα. Θα πάθει σοκ. Είσαι βλάκα. Θα πάθει σοκ. Δηλαδή, αν το έκανε, ας πούμε, ο Γιώργος ο Κούδας, δεν θα το έκανε. 30 φιλανθρωπικά έχει κάνει και έχει μάθει το ένα μόνο που το γράφει αυτός κιόλας. Γιατί όλοι το ξέρουμε. Δεν πήρε ούτε ευρώ. Σωστά. Εγώ νομίζω ότι τα πήρε όλα ο Γκάλης. Να πω την αμαρτία μου, εγώ τι πίστευα εγώ, έτσι. Λέω ότι πήρε για το σποτ τα λεφτά, τα πήρε ο Γκάλης όλα. Παράδεκτο. Αυτό που λέω ή αυτό που κάνει. Κάντο μήνυση. Εγώ δεν μιλάω, δεν κουνιέμαι. Κάντο μήνυση. Έχω δύο μάρτυρες. Έχω δύο μάρτυρες. Ο ένας δεν θα πάει. Έτσι. Ο ένας δεν θα πάει, ο άλλος θα αρχίσει να πίνει καφέ δεν τζάμπα. Σωτήρη, θέλει να σου πει, σε εκβιάζει πάνω στη δουλειά του, κατάλαβες. Αυτό που έγινε χθες. Επειδή είναι αδερφός σου. Αυτό που έγινε. Το έχω διαπιστώσει από τα γουδιά που σου ρίχνει. Απίστευτο, δεν είναι. Λοιπόν. Την ώρα που τον ξεφωνίζει για κούτρα, ναι, γίνεται αυτό το σκηνικό και αποκαλύπτεται. Γιατί δεν το είπε μόνος του. Περίμενε! Και φαγητό. Ότι του δίνει, ναι, κούτρα, ναι, το, ναι, καφέ. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, Νίκο Γκάλη, που δεν πήρες ούτε ευρώ. Από το σποτάκι με τα ΑΜΕΑ. Εγώ νόμιζα ότι πήρες και τα 3.500 ευρώ. Πολύ σκόνη έχει. Αυτό ρε φίλε, ούτε καν το έχω αερίσει που φοράω. Το φλισσοειδέ ζακετάκι, το North, το Sales. Βάλε, μάρκαρε το δικό μας, ρε Δημήτρη, το τέτοιο. Το δικό μας. Θα δούμε χορηγούς λίγο. Να ακούσουμε, ναι, χορηγούς, ναι, παρακαλώ. Παιδιά, είναι απίστευτο. Μπράβο που το ανεδεικνύει εδώ πέρα στην τελευταία σελίδα. Η Παρίλη έβαλε πιο πολλά γκολ από τη Λίβερπουλ στον όμιλο. 25 και εμείς βάλαμε 23. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος είπε χθες ότι είναι, λέει, πρέπει να είναι ρεκόρ. Α, μήπως, συγγνώμη, μήπως είπε. Καλά, Σωτηρακόπουλε, ρε Χρήστο. Εντάξει, καλημέρα. Σε εκτιμώ, σε αγαπώ, σε σέβομαι, σε ξέρω 35 χρόνια. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Και τα βιβλία σου όλα τα έχουμε δώσει και συνεντεύξεις που έχουμε κάνει. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία, τα έχουμε προωθήσει όλα τα πάντα. Και θα δώσουμε και πάλι. Εντάξει. Και έχεις βάλει βιβλιάρες. Και είσαι όλα ωραίος. Ρε εσύ, σαν να ακούω ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ή του Ολυμπιακού να περιγράφει μάτς του ΠΑΟΚ ή του Ολυμπιακού. Χαλάρωσε λίγο.
ο Φιρμίνο και μαγικά κάνει και η Λίβερπουλ έχει χαθεί και τι κάνει και αυτά. Ναι, εσύ, φίλε, μπαλάρα. Οι άλλοι είναι. Μπαλάρα παίζει. Ναι, ας παίξει μπαλάρα. Και έπαιξε μπαλάρα. Ναι. Και την προηγούμενη εβδομάδα έπαιξε μπαλάρα. 7 και 5 βάζει πάντα, τι να κάνει. Και γιατί είναι τέταρτη-πέμπτη. Και τώρα ανεβαίνει. Τώρα είναι στα φόρμα της, ναι. Άρα είναι για πρωτάθλημα, δηλαδή. Είναι η City. Δεν προλαβαίνει τώρα. Και, α, δεν προλαβαίνει. Όχι, δεν ας παίξει μπαλάρα με αυτού εδώ πέρα. Τα είπαμε. Στην Brighton 5 βάζει. Δημήτρη μου, η ομάδα φαίνεται στο μεροδούλι μεροφάει. Όχι με τη Σπάρτακ Μόσχας, με την οποία μπορεί και ο Πάγκο να του κάτσει ένα μάτς και να κάνει 4-0. Δεν μου κάνει εντύπωση. Θα παίξει με την Everton τώρα το Σάββατο. Αυτά. Στο σύνολο αυτά. Εντάξει, αυτά. Χρήστο, μην είμαστε λεπτοί. Το παιδί από την Αγία Βαρβάρα τώρα. Αυτό είναι από εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Το Φιρμίνιο. Νομίζω κάποιο μου είπε ότι είναι φίλο του Λιμιού. Φίλε, παίζουν μαζί Φιρμίνιο, Κουτίνιο, Σαλάχ, Μανέ, ναι. Και χάνεσαι, δεν είναι. Δεν χάνεσαι, ναι, εντάξει. Του Μανίδη τι έβαλε. Ναι. Αυτό πώς το κάνεις, ρε φίλε. Δεν είδα καμία στόξη. Αυτό το εναέριο πλασέ, πώς το κάνεις. Το είδα, πολύ ωραίο. Τεράστια ευθύνη του αμυντικού. Τι αμυντικού και επιθετικού κινητήρα. Τεράστια ευθύνη. Η εκτέλεση είναι άψογη τέλεια και να πω την αμαρτία μου στην επανάληψη. Φαντάζομαι και εκεί το είδες. Ότι το κάνει. Σωτήρη, το είδε τι κάνει ο πώς το λένε, είπαμε. Μανέ, ο Μανέ. Τι είναι τη σειρό Μανέ, ο υιοθετημένο παιδί τη ηθοποιού μα. Είναι πραγματικά αυτό που κάνει. Δυνατή σέντρα το πλάι, δυνατή σέντρα. Παράλληλα από τα αριστερά. Η μπάλα στο ένα μέτρο ψηλά, 1,5 ξέρω εγώ, και σηκώνει το πόδι. Το δεξί εδώ έτσι. Και το κάνει με πλασέ. Με πλασέ, Σωτήρη, ναι. Πούβλο. Του βλέπω ναι, ναι, πάει. Από το πόδι του η μπάλα πάει στα δίχτυα κατευθείαν. Δεν μεσολαβεί κάτι ενδιάμεσο κενό. Με το εσωτερικό δηλαδή. Όχι να τη βρούμε με το κουτί όπου πάει. Ναι. Μιλάμε για. Η κατάντια της Nike. Η Αγγλία να έχει ίδια φανέλα με Ατρόμητο και Πας Γιάννενα. Τώρα, ποιος Άρης και Παλαιοχώρη. Θωμάς, τον έχεις δίκιο. Είναι ολόιδια της Αγγλίας η καινούρια. Με Γιάννενα και Ατρόμητο, ναι, αδερφέ. Μπήκα χθες στο ΜΑ, επειδή ξέρω τι αρρώστια έχεις με αυτά. Μπήκα στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του αγώνα του Άρη Παλαιοχωρίου για να μάθω, να δω από κοντά τι φοράει ο Άρης Παλαιοχωρίου. Είναι ολόιδια που πάνω μέχρι κάτω με του Άρη. Τη φετινή. Ολόιδια. Που κάνει αυτές τις γραμμές, τα fade out. Ο Άρης με τον Άρη. Ναι, με τον Άρη Παλαιοχωρίου, ναι. Είναι σπόρτικα, λέγεται η εταιρεία. Πολύ καλή δουλειά, πολύ ωραία. Απλά λέει παραγγείλαν τώρα από τέλη Δεκέμβρη, τα περιμένουν. Θα φοράει Nike και ο Άρης Παλαιοχωρίου. Mm-hmm. Και βλέπω στα αποδυτήρια Κώστα Βέλιο. Ω, λέω Κώστα, στους εχθρούς, λέω, μας πουλάς. Τι εχθρούς, ρε, εσύ. Από εδώ λέει ξεκίνησα εγώ. Από το Παλαιοχώρη είμαι. Λέω σοβαρά μιλάς. Λέει ναι. Λέω τι λέει ο μικρός στον Ολυμπιακό το Γενάρη. Δεν ξέρω και τίποτα. Τώρα πού ανήκει. Είναι Forest. Α, καλά. Είναι στη Forest. Ναι, ναι. Ένα γρήγορο κουιζάκι Δημήτρη για να κερδίσετε χρόνο στο διάλειμμα να σκεφτείτε. Όποιος, η μαγιά είναι το να απαντήσετε. Όποιος θέλει πάντως μπαίνει για ζευγάρι γυαλιά ηλίου εισαγωγή από το Opticon Express ή γυαλιά πρεσβειοποίηση με σχεδόν τιτάνιο αξία 65 ευρώ. Ο πρόεδρος του Προμηθέα, αν δεν κάνω λάθος, μετά με το μάτς με τον Άρη, ρωτήθηκε γιατί οι κερκίδες στο γήπεδο. Αυτός είναι Δημήτρη, εσύ το παλού στον μπάσκετ. Είναι Σωτήρη, το είδες. Είδες καθόλου έστω μια φωτογραφία. Είναι θεοσκότεινες. Είναι θεοσκότεινες. Και λέει, το μπάσκετ για μένα είναι σαν το θέατρο. Πρέπει το φως να πέφτει μόνο στους πρωταγωνιστές. Τι λέρε. Στους ηθοποιούς. Λοιπόν. Δάκρυσα για ποιο λόγο. Κομμωδία, είχαμε το σαν του κομμωδία. Ναι, ναι. Σου λέει παίζουν μέσα, παίζουν. Έχει κωμικοτραγωδία παίζει. Προμηθέας Άρης. Τραγικό κόμεντι. Πιο ιστορικό, θρηλυκό, εννοείται αμερικανικό όταν μιλάμε για μπάσκετ. Γήπεδο, μην απαντήσεις τον Μπατζόγλου, γιατί είναι κουίζ και έχει και έπαθλο. Είναι το πιο σκοτεινό που έχει υπάρξει. Και το συγκινήθηκα. Μπάσκετ ή ποδόσφαιρο είπες. Μπάσκετ. Αμερικανικό μπάσκετ. Έχω από το γήπεδο αυτό 30 φωτογραφίες. Αν σου πει κάποιος ότι το γήπεδο είναι άδειο, θα πεις ναι, είναι άδειο. Δεν φαίνεται πίσω ούτε άνθρωπος. Ούτε άνθρωπος. Δεν λέω πουθενά, δεν λέω ζώνη, δεν λέω περιφέρεια. Αμερικανικό γήπεδο, θρυλικό, ιστορικό μπάσκετ. Είναι το πιο gothic γήπεδο στον πλανήτη και ανατριχιάζω. Ανατρισίλα γήπεδο. Δεν φαίνεται άνθρωπος. Δηλαδή, μετά τη γραμμή που βγαίνει έξω η μπάλα out. Μετά το ένα μέτρο δεν φαίνεται άνθρωπος. Δηλαδή, αν σου πούνε ότι τώρα παίζει αυτή η ομάδα με τους άλλους και είναι άδειο, θα πεις ναι, εντάξει, δεν βλέπω. Άδειο είναι, ναι. Ένα μαύρο πράγμα, δεν βλέπω τίποτα. Μπορεί να είναι άδειο. Μπορεί να είναι προπόνηση, να είναι τσακλισμένο, να είναι τιμωρημένη, ξέρω εγώ. Ποιο γήπεδο είναι. Έχουμε και επαθλάκι γι' αυτό, έτσι. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου. Ποιο είναι το γήπεδο αυτό. Αποστολή στο 54-5-26. Γρήγορα στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σωτήρη Δασκαλάκη και Δημήτρης Ορμπατζόγλου, πραγματικά συγκινούμε από τις απαντήσεις στα σχόλιά σας.
δύο επιχειρείτε και το βρήκατε. Και ο ένας κάνει και σχόλιο με άλλο γήπεδο, ή μάλλον και οι δύο. Έτσι, μεγάλη συγκίνηση. Μεγάλη συγκίνηση. Πραγματικά μεγάλη συγκίνηση. Όποιος θέλει απλά δώρο, ζευγάρι, γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express ή γυαλί πρεσβειοποίησης με σκελετό τιτάνιου, αξίας 65 ευρώ από τα Opticon Express, πολύ απλά βάζει και ονοματεπώνυμο. Η ερώτηση είναι απλή. Με αφορμή την δήλωση του Προέδρου του Προμηθέα μετά το μάτς με τον Άρη, ότι θέλω να υπάρχει φως μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί για μένα το μπάσκετ είναι σαν το θέατρο. Οι κερκίδες πρέπει να είναι σκοτεινές, να μην φαίνεται ο κόσμος. Ο θεατής να βλέπει μόνο με έντονο φως μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ποιο είναι το πιο σκοτεινό, αμερικανικό εννοείται, γήπεδο μπάσκετ, τεράστια ιστορία, το ακούς και ανατριχιάζεις, είναι θεοσκότεινο. Έχω φωτογραφίες, παίκτες, αφήσεις, ομάδες, φάσεις που πίσω δεν φαίνεται τίποτα. Από αμερικάνικα, ιταλικά, ελληνικά περιοδικά, από το γήπεδο αυτό. Μπράβο. Εσύ έχεις φωτογραφίες, εμείς πήγαμε. Μην πει κανείς καμία, μην απαντήσεις τίποτα, γιατί τρέχει διαγωνισμός. Okay. Πήγαμε στο γήπεδο, ρε φίλε αυτό. Έχεις πάει εσύ. Ναι. Εσύ πήγες στο γήπεδο αυτό. Ναι. Το γήπεδο το ξέρει. 14 χρονών. Παραγράφηκε. Τώρα μην πεις τίποτα, γιατί θα το σκοτώσουμε. Δεν είναι ενεργό το γήπεδο αυτή τη στιγμή. Έχουν αλλάξει γήπεδο. Έχω πάει. Λοιπόν. Η διαφορά μας ποια είναι. Εσύ διαβάζεις, κάνεις ράνες από περιοδικά. Ναι. Εμείς είμαστε παρόντες. Όπως μιλάει για αγγλικό ποδόσφαιρο και δεν έχει πάει εσύ, σε αγγλικό γήπεδο. Επίσης, φίλε, εσύ μιλάς όλο για το αγγλικό ποδόσφαιρο, μου πάει σε 10 εσύ δεν, είσαι τσατσόνι, ρε φίλε. Εγώ δεν είμαι τσατσόνι. Α, όταν πήγα 14 χρονών. Εσύ δηλαδή, με τα τσατσιλίκια σου, φαίνεται, ρε φίλε. 14 χρονών ήμουν τσάτσο για να παίξω μπάσκετ. Εσένα σε έχω ικανό να σου δώσουν δύο εισιτήρια να πα δωρεάν να δει μπάσκετ στην Αμερική και να πει ότι θέλω και ένα τρίτο. Να πάρω μαζί μου και ένα ακόμη άτομο. Δηλαδή, δύο όλα πιθανό. Σωτήρι, Δημήτρη, να διαβάσουμε λίγο κανένα μηνύματα, γιατί μαζεύετε πολλά. Να ξέρει ότι, όταν κοροϊδεύει αυτόν που σε βιάζει. Δεν φεύγει ο βιασμό, να ξέρει. Επειδή επί σειρά ετών αυτό έκανε κάποιο και τώρα βγάζει το κόμπλεξ σου. Χρηματοδοτούμενος και με κάτι εσπρέσο καφέδες που σου έχουν κεράσει κάποιοι άλλοι ωραία ντυμένοι. Δεν θυμάμαι να με έχουν βιάσει, έχω γίνει 29 ετών, δεν με έχει αγγίξει κανείς. Το χάπι το... Καλημέρα και καλή εκπομπή. Πρώτη φορά ακούστε λίγο, ιστορία... ακούστε λίγο, διαβάζει ο Δημήτρης μήνυμα του Θουβού. Δώστε λίγη προσοχή. Το ξέρω, είναι γνωστό. Πρώτη φορά στην ιστορία του Τσουλού περνάνε στον επόμενο γύρο 5 ομάδες από μια χώρα. Μόνο οι Άγγλοι μπορούν να τα κάνουν αυτά. Μόνο η νεόπλουτη Τσέλση βέβαια. Που την υποστηρίζει ο κάθε βλαχοέλληνας τα τελευταία 10 χρόνια, που δεν ξέρει από ποδόσφαιρο, δεν βγήκε πρώτη. Όσο για τα σκουπίδια της Γερμανίας και της Ισπανίας, είδαμε τα χάλια τους. Θουβού, καλημέρα. Για πολλωστή φορά υποκλίνομαι στο μεγαλείο σου, έτσι. Μισόλωτο. Έτσι. Μισόλωτο. Έτσι. Σκουπίδια της Ισπανίας και της Γερμανίας. Δεν έχει αποδειχθεί ότι οι αγγλικές ομάδες είναι καλύτερες της Ρεάλ και της Μπαρτσελόνα. Δεν έχει αποδειχθεί ακόμα αυτό. Ομάδες που εμφανίστηκαν μετά το 2005, δεν σχολιάζω καν. Ποιος μου είναι Ρεάλ. Ενοχλημένη, ολοφάνερα ενοχλημένη, η Μπελένη Μπούντου από το χαρακτηρισμό νεόπλουτη για την Τσέλσι, την οποία υποστηρίζει ο κάθε βλαχοέλληνας, συνεπώς. Χαρακτηρίζει και την Ελένη Μπούντου βλαχοελληνίδα. Ματζούκη, συγγνώμη για το βλαχοέλληνας, έτσι. Αν ακούς το ξέρω ότι συγχύζεσαι. Ήρθε για να διαμαρτυρηθεί, είναι εδώ έξω από το στούντιο, η Ελένη Μπούντου, η οποία υποστηρίζει. Είναι Αγγλίας, δεν είναι. Κάποια στιγμή θα κάνω στην Μπούντου ένα δώρο. Ένα t-shirt από αυτά που έχουν βγάλει ο παντή τη Τσέλσι, το συγκλονιστικό t-shirt, Σωτήρη, το έχω πει νομίζω, που γράφει απάνω. Είμαι εδώ από τότε που ήμασταν φτωχοί. Μόνο χαρισμένο δώρο θα μπορούσε να σου κάνει, να ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να αγοράσει κάτι για δώρο. Τα δώρα που κάνει αυτός είναι παλιά πράγματά του. Τα οποία θέλει κάποια στιγμή να τα δώσει. Δηλαδή φορούσε εγώ παλιά γυναικείο μπλουζάκι. Και το δώσε σε ένα, τώρα κατάλαβες τι λέει. Αυτό. Ξεφτυλισμένε και εγώ έχω πράγματα τα οποία δεν φορούσα. Γιατί δεν και εγώ έχω, ναι, γιατί δεν μου κάνει. Έχω φανέλα του Άρη Λάρτ. Πού να μου μπει. Η κοπέλα, δεν μου η κοπέλα είναι, έχει ύψος 1 και 10. Τι μπλουζάκι φορούσα εγώ το οποίο. Και 15. Πόσο είναι, να είναι γερή. Δεν τρέπεσαι. Δεύτερο στοιχείο. Εγώ λένε... τη γουστάρεις τρελά. Τρελά. Δηλαδή το βράδυ γίνεται ο χαμός. Όλο προσπαθείς να την υποβιβάσεις. Ενώ γίνεται σήκω πάρε κάτσε κάτω. Αυτά είναι. Ξέρεις τι μήνυση σου κάνει τώρα. Ξέρεις τι μήνυση μπορεί να σου κάνει τώρα. Για πραγματικό γεγονός. Με έναν, δύο, τρεις μάρτυρες. 15 μάρτυρες θα φέρω που θα λέει ότι την έχεις χαρακτηρίσει 132 φορές Ρή Αντωνίου της Ελλάδος. Αν αυτό δεν είναι στοιχείο ότι τη γουστάρεις, πες μου τι είναι. Όταν τη βλέπεις Ρή Αντωνίου.
Αν πω εγώ ότι σε βλέπω σαν ευρωπαϊκό ελέφαντα, δηλαδή σημαίνει ότι σε γουστάρω. Μήνυση, ναι. Εκτός αν σ' αρέσουν οι ελέφαντες. Δεν το κατάλαβα αυτό. Αν σ' αρέσουν οι ελέφαντες. Άντε ρε, ναι. Μπράβο. Πώς τη, φίλε, τι λήξε την να κάνει την κασκολικάκι. Ο ελέφαντας. Πάθω καμιά ζημιά εδώ πέρα μέσα. Τι λήξε την λιγάκι. Καλημέρα σας. Μάρια, το σχόλιο σου κατά τη διάρκεια του αγώνα χθες για τις φανέλες και το game over που είπες, δεν το προσπερνώ. Θα τιμωρηθείς όπως σου αρμόζει. Έτσι. Τι είπες, Μάρια. 8-8-7. Τι είπες, Μάρια. 8-8-7, σε λατρεύω. Καλημέρα, έτσι, το ξέρεις. Έτσι, έβγαλε όχι, κόμπλεξ για τον Άρη. Χαβαλέ, κανένα. Προσπαθεί να συνδέσει τον Άρη Παλαιοχωρίου τώρα με τον Άρη. Καμία σχέση. Ναι. Από πού και σου πού. Όχι, εντάξει, καμία σχέση. Έλεγε οι φανέλες είναι οι ίδιες και τέτοια. Είναι από πάνω μέχρι κάτω ολόκληρο. Κάνεις πολλά χρόνια να παίξεις μαζί μου. Από πάνω μέχρι κάτω ολόκληρο. Κάνεις πολλά χρόνια. Περισσότερα από όσα έχω κάνει εγώ να παίξω με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ωραία, οκ. Αυτές οι καυγάδες εντός πόλης είναι ό,τι πιο ωραίο. Τουλάχιστον είναι original ομάδες της πόλης και μάλλον μεταξύ. Κάνε μας μια ανάλυση, Μάρια. Πάντως 9-16 απαντά σωστά και 0-79. Πιάστο αυτό, μια λέω κάτι θετικό. Α, ναι, πες, ναι, είπες. Είπα, ναι. Τουλάχιστον original ομάδες της πόλης. Μπράβο. Ναι, ναι. Σωστό, σωστό. Λάθος. Με τις ρίζες εδώ. Λάθος, εσύ έφυγες. Μάριε, κάνε μας μια ανάλυση για τον ντέρμπι το χθεσινό. Το ντέρμπι το χθεσινό. Α, Ηρακλής Άρης Παλαιοχωρίου. Ο Μπερούκας. Απλά να ζητήσω πρώτα από τον κόσμο να σχολιάσει. Ο Ερντογάν στην Αθήνα. Να σχολιάσει τον διακαή πόθο του Γιώργαρου, του Τζαβέλαρου. Να πάει στον Ολυμπιακό. Αν θέλει, το σχολιάζει κάποιο αυτό. Δεν θα τον Τζαβέλαρο, τον Γιώργο. Ρε, καλά, επειδή το γράφει ένα δημοσίευμα. Καλά, στην Τουρκία. Το κακό ποιο είναι. Το κακό είναι ότι. Κακό δεν είναι. Ότι τι ο Τζαβέλα στο Καραϊσκάκι και τέτοια θα αρχίσουμε να λέμε τώρα. Ήδη άκουσα το, άρχισαν να λένε. Ο Παλίκαρος, ο Γιώργαρος. Και ναι. Τι έγινε. Ο Παοκτσής γέννημα θρέμα του Βύρωνα. Ναι. Και. Ναι. Άρα τότε στο Καραϊσκάκι ήταν ύποπτος. Τι έκανε στο Καραϊσκάκι. Που δεν έπαιξε. Το μόνο που συνέβη με τον Τζαβέλα και τον Ολυμπιακό είναι ότι. Του σπάσαν το μαγαζί. Θέλω να έχουν δω. Συλληφθεί αυτοί που του κάψαν το μαγαζί και είναι γνωστό. Είναι σε σημασμένη είναι, του, είναι του η Βύρωνα. Η μόνη σύλληψη που έχει γίνει για. Bronx, γενέτειρα του είδους στην Αμερική, όμως εδώ είναι ο Βύρωνας και η Κεσαριανή, τεράστια FFC. Να δω πώς θα κατέβει τα σκαλιά ο Ερντογάν, έχει σημασία. Α, τώρα ήρθε. Να δω τι μούρι θα πουλήσει. Κουτροβαλώντας. Ο Ομπάμα θυμάσαι πώς θα κατέβει, έτσι. Θα κατέβει και ο Κολοβέτσιος μαζί του. Με τους χορηγούς. Αυτή είναι η συνοδοί και τα λοιπά. Ξέρεις ότι από εκεί που περνάει καταγράφονται μέχρι και κλήσεις. Ναι, εννοείται. Ναι. Δεν είναι ότι υπάρχουν αυτό παντού και τα λοιπά. Μέχρι και κλήσεις καταγράφονται. Συνάδελφος, πρώην συνάδελφος. Δεν μπορείς να καλέσεις. Χρήσανθε. Ενεργοποιούν τα κινητά. Πρώην συνάδελφοί μου. Ναι. Στρατονόμοι. Εγώ ήμουν βέβαια αερονόμος. Αερόμπατσος. Εγώ ήμουν αερόμπατσος. Α, να και δεξιά. Στρατονομία πρέπει να έχει. Αερονομία. Πρέπει να έχει αερονομία δεξιά. Ωραία. Άντρε, βγες λίγο ρε εσύ. Ο Σωσίας, παιδιά, με ποιον είναι ίδιος ο Ερντογάν. Πρώην ποδοσφαιριστή, εννοείται Έλληνα και πρώην προπονητή. Το κουστούμι. Κοίτα ρε, βγαίνουν τα κουστούμια πρώτα και μετά ο. Πρώην. Ποδοσφαιριστή και πρώην προπονητή. Ο Σουλτάνος. Έλληνα, μεγάλο ηλικία. Ο Σουλτάνος δεν είναι ηρωνικά, το λένε. Σουλτάνο. Ναι, ηρωνικά. Επειδή έχει. Μια τουρκική σημαία πάνω. Ο Τσίπρας θα πάει έτσι. Πάει με. Τα εμείς μικρό έχουμε προεδρικό. Ελληνικό δεν έχουμε εμείς. Προεδρικό μικρό έχουμε. Ναι. Είναι κανονικά, ρε, με ελληνική σημαία και τέτοια. Ναι. Ναι. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το Air Force One που είναι κάτσε καλά. Με φαίνεται. Το Air Force One είναι εδώ. Ναι. Το είδα, ναι, το είδα. Ωραία, το Air Force. Η καινούριο είναι αυτή. Ναι, ναι. Και με αυτήν δεν είχε ταραβέρει ο Τζαβέλας. Είναι φίλη του. Με όλο τον κόσμο. Είναι, όχι, είναι καλή φίλη, sorry. Τι γίνεται εδώ. Sorry. 079, το μήνυμά σου. Το κασέ ανεβαίνει, φίλε. Ναι. Ανεβαίνει. Όσο ανεβαίνει η φούστα, ανεβαίνει. Δεν είπα να διώξει την Κατερίνα. Με φαίνεται αναφέρεσαι στο γήπεδο, ναι, αλλά αυτό είναι ναι. Το τάδε που πήγα είναι πολύ σκοτεινό. Δεν θέλω δώρο. Άρης είσαι, 079, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Έχουμε πονέσει το χέρι μας και έχουμε χαιρετάμε τόση ώρα και δεν έχει κατέβει. Ναι. Μεγάλη φλακία. Βάζει το χέρι, ρε. Κανονικά πρέπει να του δώσει να σηκώσουν τα χέρια μετά, όχι τώρα. Στην Τουρκία, ποια ομάδα είναι οπαδός, λένε, ποια είναι φίλος κτλ. Ο Ταγίπ. Όχι τη Γαλατά. Τη Φενέρ, νομίζω. Να το έχω διαβάσει και δεν θυμάμαι. Που είναι και ο. Για απαντήστε μας. Ο Γκυλμάς. Βοηθήστε κάποιο. Κάποιο κυνηγάει. Και κάποιος κυνηγάει. Ποια ομάδα υποστηρίζει. Γαλατά κυνηγάει, νομίζω. Ήρθε η απάντηση. Ό,τι έχει σχέση με Τούρκο. Από την Ελένη Μπούντου. Σε ποια ομάδα πήγε ο Χαμζά Γιουνές. Του Πανιωνίου. Τη Ξάνθη. Ο πρώην τη Ξάνθη. Α, ναι, το είχα διαβάσει και στην έδειξή του διάβασα ολόκληρη. Αυτή είναι. Σε αυτή είναι. Ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Και διάβασα όλη τη συνέντευξη. Τι μικρή ομάδα είναι. Όχι, αλλά πάει να
Επέστηνα. Κόνια σπορ. Βρείτε, σε ποια ομάδα. Γκέντζ Λιμπριλική. Στην, που είναι και ο, και ο Ναπολεόνι. 1254 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη. Εδώ δίπλα. 1254. Τραμπζοσπορ. Στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, στον Παθακικό. Άγκαρα Κουτσού. Άιντε. Που πήγε ο Γκιουνές τώρα. Τι έχουμε πάθει. Άιντε αερονομία. Ναι, όμως ρε παιδί μου, τώρα δεν μπορεί να βγει να πει ότι υποστηρίζω το Πανιόνιο. Ο Νικάκης και ο Μάριος στέλνουν καλημέρα στο Μάριο. Ο Νικάκης και ο Μάριος. Ο Νικάκης ποιος είναι, ρε. Ο Νικάκης ποιος είναι, ο Νικάκης ο Τάσος, ο Γλύπτης που κάνει τα εικαστικά. Ο Γλύπτης είσαι εσύ. Ο σύζυγος της Μαριάννας, τους καλημερίζω. Και Νικάκη, εσένα που στέλνεις το μήνυμα, σε καλημερίζω. Και, το... και, ο, και ο Μάριος, καλημέρα. Φίλος του Άρη, ναι, ρωτάει αν πληρώνεις στο Καφτατζόγλιο. Ναι, έχω πάρει διαρκείας, ναι, ναι, έχω πάρει διαρκείας. Σα το έχω δείξει. Ήμουν σίγουρος. Δεν το έχω φέρει σήμερα μαζί μου. Ψέματα. Χθες το είχα. Είσαι ψεύτης. Έχω διαρκείας. Έλα μωρέ. Ήταν πόσο κάνει. Έλα ρε, τώρα τι διαρκεία. Πώς το αγόρασες. Όσο θέλω, άστο. Ήταν μπροστά ο Νίκος ο Βαφιάδης. Άντε, άστο τώρα. Ψεύτης. Και ο Ακυμίδης ο Κώστας. Ψεύτης. Άντε τώρα, άστο. Άστο τώρα. Ναι, μωρέ, άστο. Πού, για πού πήρες το διαρκείας. Άστο. Για τη θύρα 13. Γιατί μπαίνεις στα επίσημα. Στα δημοσιογραφικά πήγα. Γιατί, τι είδες. Στα δημοσιογραφικά. Γιατί πας στα δημοσιογραφικά, δεν είσαι δημοσιογράφος. Για να έχω τα στοιχεία, να έχω. Δεν είσαι δημοσιογράφος και μας ξεφωνήσεις. Θέλω κάνω, βρε. Κουτρατζή. Τι σε νοιάζει. Κούτρα μπαίνετε στον Ηρακλή. Σε νοιάζει. Στον Ηρακλή μας. Πού πήγε, πού πήγε αυτός, πού είναι. Στο Ερζερούμ Σπορ Μπουγιούξεχιρ, τι λέει, τι είναι αυτό. Α, κάτσε, μετά την Ξάνθη εδώ πάει δεξιά, πάμε. Ναι. Ναι. Βοηθάρε, ποιος είναι ο Νικάκης. Μπουγιούξεχιρ. Ερζερούμ Σπορ. Νικάκη, ποιος είσαι ρε εσύ. Ο Μάριος είναι το βαθύλακο, ρε. Ο Μάριος, γεια σου ρε Μάριε. Που έχει, σου έχει κάνει σε 13 μάτς, 5 γκολ. Κάτσε, με το δεξί έμαθα δίκιο, πού είναι, ξαναβγάλει το ράπ λίγο. Πήγε στα κουφάλια. Ωραία. Και πλακώθηκε με κάτι γυναίκες. Αληθεύει, μου είπαν αυτή την πληροφόρηση. Ο οποίος έχει δηλώσει. Για το σκύλο. Γιατί ο σκύλος της έγκλειφε τα πόδια και του κάναν παρατήρηση και έκανε χαμό εκεί δεν πέρα. Δεν ξέρω αυτό. Για μάθε, έχω μάθει εκεί στα κουφάλια, ναι, έκανε επεισόδια. Ο οποίος κόστα. Σωτήρη. Βγάρτο να πάρτο ξανά. Δεν χτυπάω ποτέ γυναίκες. Εντάξει, έχει χτυπήσει το λεωφορείο, έχει χτυπήσει σε τράπεζα, πήδηξε, βάρεσε ταμεία. Αυτά ήταν οι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Σε λίγο θα μας πεις ότι πήγε και μέσα στο στούντιο και κοπάνισε ραδιοφωνικό παραγωγό που το παίζει μάγκα στο Facebook με τον Μπάουκ και τα λοιπά και τον κοπάνισε ο ραπ. Και τέτοιο θα μας πεις σε λίγο ότι συνέβη. Αντίστροφο. Ποιο αντίστροφο. Το αντίστροφο έγινε. Κάνεις λάθος. Εγώ έτσι άκουσα, το έγινε το αντίστροφο. Τι λες, ρε. Ποιο αντίστροφο, ρε. Επειδή εγώ ήμουν εκεί, ήμουν στον από κάτω όροφο. Από αυτόν που έκανε εκπομπή, ακούστηκε μέχρι και μετά, επειδή ήμουν και στην ΕΔΕ που έγινε από το στακί μου. Κατάλαβα. Ήμουν στην ΕΔΕ, μπήκε μέσα, μου λέει, μπήκε μέσα και εκεί που το κοιτάω μου κοπανάει δύο. Ο άλλος λέει άλλο πράγμα. Τι λέει, σου λέω παρά. Ο άλλος λέει ψέματα μονίμως. Ο άλλος. Εκεί μέσα δεν ξέρεις ποιος πρωτολέει ψέματα. Ναι, αυτός ο άλλος λέει ψέματα και αφού βγήκε από εκεί και, αφού, και πριν μπει και αφού βγήκε ο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, διείστατε από αυτό. Βγαίνει με τη σύζυγο. Ωραία γυναίκα. Ο φίλος μου ο ραπ τον έκανε γιογιό. Ναι, ναι. Κάνε style rocks για τον τίσιμο. My style rocks. Παοξάκι είναι ο Νικάκης και θέλουν να σλαμάσουν το βαθύλακο. Θα σε πάω μια μέρα. Θα πάμε, ρε. Θα πάμε. Κάνε σχόλιο για τον τίσιμο. Να είστε καλά, ρε. Ωραία γυναίκα. Ωραία γυναίκα. Ωραία γυναίκα. Χάλια μαύρα. Παραπατάνε, ρε. Τι κάνουν. Καταρχήν μεγάλη ηλικία. Σαν δύο παππούδες που βγαίνουν βόλτα στην παραλία. Σαν τον Τέλη τον Μπατάκη, ρε εσύ ο Ερντογάν. Ο Τέλης τον Μπατάκη σήμερα. Είναι ο δικός μας. Καλώς ήρθατε. Ο Αλέξης. Έρχονται τα εκατομμύρια μαζί με τον Ερντογάν. Με γυαλιά, Πανηγυρίζω. Φοράει γυαλιά ο Ταγίπ. Πέμπτη σήμερα θα βγουν και χορηγίες όπως η γυναίκα του είναι. Πιστεύω ότι ο Τσορμπατζόγλου είναι πέντε φορές πιο θηλυκός. Βαριέται. Πέντε φορές πιο θηλυκός. Μπορεί να έχει και πολλές γυναίκες, δεν μπορεί. Είναι ο Τσορμπατζόγλου. Σουλτανός. Εντάξει. Ωραία. Η άλλη κυρία με το μαντήλα από πίσω. Υπουργός είναι. Πιο πίσω. Με το σάπιο μήλο το ότι μαντήλα. Καμιά υπουργός θα είναι. Ο Πόρτο μου στα καλύζει. Με τα γυαλιά προφανώς είναι διερμηνέας. Η κυρία είναι διερμηνέας προφανώς. Δύο με μουστάκι και δύο χωρίς μουστάκι. Είναι από τους 200 που ήρθανε. Ξέρεις τι είναι αυτοί οι 200, οι επίλυτες που το συνοδεύουν. Η κυρία δεν έχει σκάσει χαμόγελο ούτε για φωτογραφία. Η σύζυγός του. Ναι, ναι. Ναι, μουτρωμένη. Χάλια μουτρωμένη. Με φέρατε εδώ πέρα. Χάλια μουτρωμένη. Το κίτρινο κυριαρχεί. Είναι σαφέστατο δείγμα ότι ήρθε για τον Άρη. Για τον Άρη. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι το, ναι, το μουσταρδί. Το λίγο. Χρυσό μαζί. Ναι, ναι. Το μουσταρδί που αγγίζει την τζίρλα, τη διάρκεια. Τι να κάνουμε. Το γεγονό σήμερα. Πάρτε, πάρτε, δώσε. Στον Ομπάμα είχαμε βάλει, αν θυμάσαι. Στον Ομπάμα είχαμε βάλει. Έτσι, ακούμε τώρα. Σα συνδέει ο Χρήστατο. Στην Αθήνα ο Ταγίπ Ερντογάν.
Πολύ ωραίο το link της ΕΡΤ. Έγινε λίγο το μικρόφωνο. Ίσως να έχουν πρόβλημα, να μην τους αφήνουν. Τι μάρκα είναι το αυτοκίνητο? Bentley. Ναι. Έτσι μου φαίνεται. Στα πολύ γρήγορα. Ποιος Έλληνας εφοπλιστής έκανε δώρο γάμου στη γυναίκα του? Bentley, ειδική παραγγελία, ειδικό χρώμα. Στα πολύ γρήγορα. Και καλά και ηθοποιός η γυναίκα του. Κώστα, βλέπουμε παράλληλα... Βλέπουμε βέβαια ότι είναι καθόλου έτοιμη να ξεκινήσει η αυτοκίνητο. Καθόλου. Έχει επιβεβαστεί. Τραυματίες είναι αυτό. Ο πρόεδρος στο ναι. αυτοκίνητό του με τη σύζυγό του. Και από ό,τι μαθαίνουμε... Έλα, φύγε μεγάλα από μπροστά. 20 λεπτά θα κρατήσει αυτή η διαδρομή. Αυτή η διαδρομή για να βρεθεί στο 20 λεπτά αεροδρόμιο Σύνταγμα. Στο Τσίπρας. 20 λεπτά ρε φίλε, δεν μπορείς να το κάνεις 20 λεπτά. Πρέπει μόνο με ελικόπτερο, ε. Ναι. Μόνο με ελικόπτερο. Από Ελ Βενιζέλος. Και μετά πάει Κομωτινή. Ξάνθη. Τροπή. Έχει κάτι Αλεξανδρόπολη. Δεν τροπή. Πάει λέει να προσευχηθεί. Αύριο Παρασκευή λέει θα προσευχηθεί εκεί. Θα πάει και στο παζάρι το Σάββατο, θα είναι στην Ξάνθη το μεγάλο που γίνεται. Όχι. Κάτσε καλά, παζάρι. Ήθελε να πάει και στο Ξάνθη Πάοκ, αλλά. Θα πάρει και καμιά τριανταριά κουτιά από τον Παπαρασκευά, καριοκάκια. Μάρι, θα μας πεις για το ντέρμπι το χθεσινό που κρίθηκε. Κατά την άποψή σου. Λοιπόν, δεν ήταν πολύ ντέρμπι. Γιατί. Ο πρώτος με το δεύτερο έπαιζε. Καταρχάς να πω ότι δεν έχω δει τα δύο πρώτα γκολ του αγώνα. Δηλαδή δεν έχω δει το 0-1 που γράφει ο Άρης Παλαιοχωρίου με τον Δημήτρη τον Κοτάκη στο τρίτο λεπτό. Την αποβολή τότε πόσο σου την δική. Μπροστά ήμουνα, μετά μπήκα ρε. Στο 12. Δεν είδες τον γκολ, μπήκε στο 33. Είδες την αποβολή, ήταν στο 31. Στο 3 βρε το 0-1. Τα δύο πρώτα γκολ. Βγάλω το κερί από τα αυτιά σου. Το δεύτερο του Ηρακλή, το ισοφάρισε, μπαίνει στο 12. Α, αυτό το γκολ. Το live streaming ξεκίνησε. Μιλούσα έξω με το Φώτη, άντε. Το live streaming ξεκίνησε αργά. Στον γκολ του Ρόβα. Είδε το ματς, πάλι ψέματα. Όχι, ρε. Μέσα ήμουν, ρε. Το live streaming από το 30. Όχι, απλά επειδή δεν είχε το live streaming, αποφάσισε να πάει. Απλά στον γκολ του Ρόβα είμαι κάτω στα σκαλιά εγώ. Μπροστά στις πρωτομέρειες των αδερφών Καφτατζόγλου ήμουν εγώ. Εντάξει. Και όταν μπαίνω μέσα, μετά από λίγο γίνεται η αποβολή. 31 λεπτό. Όχι αρκετά μετά αφού του μπήκα, του goalkeeper του Στέφανου Παλαβράκη, ο οποίος πέφτει πάνω στον πρώην άσο του ΠΑΟΚ, τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, που λύσαξε χθες να σκοράρει, αλλά τελικά δεν σκόραρε. Αποβολή δικαιότατη, απευθείας κόκκινη, δικαιότατη, καρά δικαιότατη. Ναι, δεν υπάρχει. Αν ήταν ανάποδο θα λέγαμε την εισφαγή. Είναι ο ορισμός του, στο Γαλλία, Δυτική Γερμανία. Εντάξει, με το δέχομαι, το δέχομαι. Με τον Σουμάχερ και τον. Πώς το πω, δεύτερη. Ο Γάλλος. Η δεύτερη είναι δεύτερη κίτρινη. Ναι, είναι δεύτερη κίτρινη. Ζωντανά που τη βλέπω ψηλά από εκεί γιατί είναι σχεδόν αν μπροστά μα. Αν έπεσε σε ένα ενώ έπεσε με 10 παίκτες, θα έλεγε τα ίδια. Ότι είναι δίκαιη. Αν, ρωτάω, σε... αν ήταν υπέρ μου. Ναι, όχι. Εγώ δεν είπα όχι, ότι ήταν... η καρδία. Αν έπεσε με 10 παίκτες ναι. και σου δίνε το 66. Ναι. Δεύτερη κίτρινη αποβολή. Αλλά θα έλεγε καρά είναι... καραμπινάτη. Καρά καραμπινάτη όμω. Να πε και δε την υπάρχουν. Νομίζω. Τι να τη δω. Έβαλα να δω το ματ. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, Ηρακλή TV και τα λοιπά που είπα ναι. μπράβο στα παιδιά για την προσπάθεια. Ναι. Έβαλα εδώ το ματς και ήταν φίλε σε αργή κίνηση. Ακουγόταν η φωνή πριν εδώ μεταξύ και πήγαινε όντως σε αργή κίνηση. Αυτό είναι θέμα είχαν πρόβλημα. Πίσω, δεν έχω ναι. καμία σχέση με. Και επίσης, εκτός από τους χίλιους που ήσασταν στο γήπεδο, μείον 50 που ήταν του Άρη Παλαιοχωρίου από ό,τι έμαθα. Καμιά πεντάρα ήταν αυτή, μπράβο, 60. Παρακολουθούσαν το παιχνίδι ακόμα 1200. Εκείνη την ώρα που μπήκα εγώ. Αυτή τη στιγμή 1200. Παρακολουθούν το παιχνίδι. Δεν έλεγε βέβαια είναι από τη Χαλκιδική, από τη Θεσσαλονίκη, από την Κατερίνη. Δεν έλεγε από πού. Να ξέρεις Μάρια. Στατιστικό σου δίνω τώρα. Sorry λίγο, Χρήσαθε. Γιώργο Ιταλό, συμφωνώ απόλυτα. Ακούστε μήνυμα. Τι μπορείς να πεις στο σεξ, αλλά και σε ένα οικογενειακό τραπέζι. Θεματάρα για εκπομπή. Απίστευτο. Κάτι που μπορείς να πεις ένα, δύο, τρία πράγματα και στο σεξ, αλλά και στο οικογενειακό τραπέζι. Να είναι ανήψια, εγγόνια, παιδιά, παππούδες, γιαγιά. Αυτό που λένε οι γυναίκες μαζί μου, Θεέ μου και τέτοια, όχι. Με απίθανο θέμα. Γιώργο, φίλε, ανατριχιάζω, συγγνώμη. Ανατριχιάζει. Απίθανο θέμα. Το απόγευμα που θα κάνει σεξ με τον εαυτό του, θα το λέει και θα τρώει και ταυτόχρονα. Ναι. Ναι. Ευελίνα Νικόλιζα, διάβασα λίγο τι λέει κύριε Χρυσάντα, δεξιά πάνω. Ευελίνα μια Νικόλιζα. Δυναμική τραγουδίστρια που δεν, στήθηκε, δεν στάθηκε καλλιτεχνικά στο ότι είναι κόρη της Μπέση Αργυράκη.
Προφανώς έχει μοιάσει τον μπαμπά, έτσι. Πρέπει να την περνάει την πέση, την πέφη περίπου 20 πόντους. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Επιστρέφουμε. Εγώ νόμιζα ότι ήθελα να τον πάρει. Και εγώ λέω και μπαίνει μέσα, λέει εδώ πέρα το παλικάρι, λέει ασλαμής, λέω όχι το τέλος μου. Λέω τελειώσαμε. Ελπίδα να τον μαζέψουμε. Αλλά... Η αρχή για εμάς, το τέλος για εσένα. Λέω τελειώσαμε. Για άλλη δουλειά έχει το παιδί. Λέω τελειώσαμε. 20 λεπτά αεροδρόμιο Σύνταγμα. Άδειοι δρόμοι, τι ωραία. Είδες όμως, άμα θες, τι ωραία που αδειάζουν οι δρόμοι. Όταν δεν θες να αδειάσουν οι δρόμοι και θες να δημιουργείται μπάχαλο και τέτοιο, δεν αδειάζουν οι δρόμοι. Έτσι. Εδώ δες τι ωραία που αδειάσαν οι δρόμοι. Γιατί σήμερα δεν έχει επεισόδια και τέτοια. Δεν υπάρχει το χαρτάκι. Χθες έγινε λίγο ρημαδιό, Χθες. Κάτω βασικά στην Αθήνα και λίγο εδώ, εντάξει. Σήμερα λίγο. Γιατί δεν έχει. Γιατί έρχεται αγόρι μου τα αγί, που ο Πεκταράς, ο Σωσίας του τέλει του μπατάκι. Ο Τζολιάς θα τον κάνει τον Τζολιά. Φωνάξε, αέρα τον κάνει καλά. Σίγουρα, ναι, με τον αέρα θα τρομάξει ο άλλος. Θα φύγει, δεν είναι, να σου πω. Λοιπόν, εδώ είμαστε τρόικα. Δεν τρέχει άλλο διαγωνισμό. Έχουμε τρεις σωστές απαντήσεις και στις τρεις. Ποιο είναι το πιο σκοτεινό γήπεδο στις Κερκίδες? Είναι μαύρη μαυρίλα. Δεν φαίνεται ούτε μισός άνθρωπος στις Κερκίδες. Σε θρυλικό, ιστορικό, ανατριχιάζει και μόνο που το λες, αμερικάνικο εννοείται, γήπεδο μπάσκετ. Το απαντάς έτσι για το ονόρε ή αλλιώς, αν βάλεις το ονοματεπώνυμο, μπαίνει στην κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή πρεσβειοποίηση με σκληρότητα τάνιο από τα Opticon Express. Τρία μαγαζά ζωή να έχουν στη Θεσσαλονίκη, δύο στο κέντρο και ένα δυτικά στην Νιου Ευκάρπια. FM κενό και τα λοιπά, αποστολή στο 54526. Γραμμές ανοιχτές 2-31-0-287-888. Πού είναι Θεσσαλονίκη, παιδί, ο Μάξι δρόμοι, κυρίως πάνω στα πανεπιστήμια, ό,τι έγινε. Εντάξει. Έγινε και εδώ, κάτω στο κέντρο, downtown. Τι παίζουμε σήμερα, Europa League? Να δούμε αποδόσεις για τη Super League του Σαββατοκύριακου. Την ΑΕΚ πώς τη βλέπεις, τι φορίζει την ΑΕΚ? Δεν βλέπω πώς θα μείνει έξω. Δεν μπορεί να μείνει έξω από αυτήν την Αύστρια η ΑΕΚ. Είναι ομάδα ακριβώς ιδανική για να περάσει η ΑΕΚ. Ναι. Αυτή η Αύστρια είναι πολύ επιπολή. Λάρισα Ξάνθη. 2.50. Τι είναι αυτό σήμερα? Όχι, Σαββατοκύριακο. Α, μην παράγει. Παραδοτικός Ολυμπιακός 1.60 στον Ολυμπιακό. Παπαδόπουλος για τη Μακεδονία και τα λοιπά. Πέρσι νομίζω είχες Ολυμπιακός, έφερε ισοπαλία, Απόλλων Σμύρνης Τρίπολη. Άσος. Πας για ένα Λαμία. Πάμε ρε Απολλωνάρα. Ατρόμητος Λεβαδιακός. Κέρδισε πέρσι. ΠΑΟΚ. Τελευταία αγωνιστική, ναι. ΠΑΟΚ πρόπερσι είναι που κάνει. Μπράβο, πρόπερσι, μπράβο. Χάνει νομίζω. Πάμε στους που περιμένουν δεύτερη ώρα για την Τρόικα. Μόνο Δημήτρη, απίστευτο μήνυμα του 680 από το θέμα που έβαλε ο Γιώργος ο Ιταλός. Τι μπορείς να πεις στο σεξ και σε ένα οικογενειακό τραπέζι? Την ίδια φράση. Έτσι, τι μπορείς να πεις? Και λέει ο 680, θα μας κυνηγάει ο Αποστόλης από την Αγγλία που νηστεύει. Η φράση είναι, για παράδειγμα, πιάσε το μπουτάκι, παρένθεση, γαλοπούλα, παραδείγματος χάρη, κλείνει παρένθεση. Μη μιλάς με γεμάτο στόμα, έτσι τουτ ο Βοράς, παρένθεση, στον Παναθηναϊκό θείο. 680, είσαι ένας μικρός θεούλης. Πάμε στους Σοκρατές, καλημέρα. Καλημέρα, ωραίος, δυνατός, ωραίος. Ο Κολοβέτσιος λέει χρόνια πολλά στον Νίκο Παπαδόπουλο, σημαίνει κάτι? Δεν ξέρω. Πάμε, Κροατή, ναι, όνομα και ομάδα υποστηρίζεις, φίλε, αν θέλεις. Κώστας Αργιανός. Κώστας, γεια σου ρε Κώστα. Έφτασε ο Λεχρήτης στο Σύνταγμα. Πώς μιλάς έτσι? Όχι έτσι, μην μιλάς έτσι. Έλα φίλε τώρα. Εύχομαι εκεί που είναι κανένα τζιχαντζής να βρεθεί ρε, να τους ανατινάξει τον ένα. Δεν μπορεί να μην φτάσει. Έλα μη ρε, Κώστα. Τι να μην πω ρε Χρήστα, δεν μόνο που βλέπω τρούκι. Καταγράφω τις συνομιλίες. Μοίρεση. Ρε Κώστα. Αυτά είναι δεκάρικα. Μη τα λες. Ρε Κώστα, ραδιόφωνο, βγαίνει από δύο. Εντάξει, θα τρέχουμε εμείς. Και... και ο ηχολήπτης. Όχι από εμάς να πούμε. Και εμείς και ο ηχολήπτης, δηλαδή. Ο ηχολήπτης θα τρέχει. Και βασικά ο ηχολήπτης είναι το σίγουρο. Εμείς τι φταίμε. Εντάξει. Σωστά. Μήπως του λέμε να κλείσει να κάνει τους ακροατές μόνος του τα κάνει. Και δεν μας ειδοποιείς νωρίς όταν δεν έχουμε γραμμές. Έτσι. Αυτό κυρίως. Σωτήρη, έχεις αντιληφθεί τι γίνεται με το συγκεκριμένο, έτσι? Μπορείς να συνδέσεις τα ακουστικά μου, γιατί ούτε τα ακουστικά συνέδεσαι. Έλα, δηλαδή, αν ο ηχολήπτης δεν υπέδωσε τα ακουστικά, ποιος είναι, ρε φίλε? Πάμε γραμμή επόμενη. Αν δεν υπάρχει, παιδιά, ανοιχτές οι γραμμές, έτσι. 2-31-0-287-888. Ο 387. Κάνει καταγγελία. Για μένα δεν ξέρω. Λέει καλημέρα.
Χρήσανθε, το κοράκι την Κυριακή να το φοβόμαστε. Μην να το φοβόμαστε, μην ευνοήσει τη δράμα. Βέβαια, ρε φίλε. Άρης, Φαλεσκού, ερχόμαστε. Βέβαια. Τώρα, ρε φίλε, είναι έλεος. Έλεος. Δεν έχει δώσει ο συγκεκριμένος δείγματα. Ωραία. Κάτι περιμένει σε... γραμμή. Περιμένει... Στο παρελθόν ελπίζω να μην είναι η απαρχή. Θα μας πεις ποιος είναι σε λίγο. Καλημέρα. Από, τη, από τα Τρίκαλα είναι ένας. Τρικάλων, ωραία. Γρατσάνης, πώς είναι. Α, μάλιστα. Ωραία. Καλημέρα, φίλε ακροατή. Καλημέρα, ρε σωσία του Ζωγανέλη. Καλημερίζω Μπογκδάνη, περήφανο οπαδό του ΠΑΟΚ από το Ελμπασάν. Πάμε, Μπογκδάνη. Παρόλο που νευριάζουν καμιά φορά. Τίποτα, έτσι πήρα να δω μια καλημέρα και η έκφραση είναι το τέτοιο. Χόρτασε ή θες κι άλλο. Ωραίο. Ωραίο. Που να την πεις και στο σεξ και στο τραπέζι. Χόρτασε ή θες κι άλλο. Ωραίο. Και η απάντηση ξέρεις ποια είναι. Σίγουρα θέλω κι άλλο. στα αλβανικά πώς το λες αυτό. Άσο, ολόκληρο ποίημα είναι, άσο. Α, δεν είναι... Δεν είναι εύκολο, δεν είναι. Κατάλαβα. Μπογκδάνη, συγγνώμη, έχεις, είσαι παντρεμένος, έχεις σύντροφο, εδώ, κάτι. Εδώ έχει δηλώσεις, ναι, ναι. Γεωργιάδη, φίλε, εκπληκτικές. Τώρα είναι το Μπογκδάνη στον αέρα, ο άνθρωπος είναι να μιλήσει, να πει και ο κουκέτος. Θα τελειώσω Μπογκδάνη από μετά. Είπα να πιω μια καλημέρα να πω. Παντρεμένος, είσαι με Ελληνίδα ή με Αλβανίδα. Όχι, με δικιά μας, έτυχε. Με δικιά σας, έτσι. Ναι, ναι, παλικάρι μου, εντάξει, είχες ποτέ σχέση με Ελληνίδα. Όχι, βρε παλικάρι μου, συγγνώμη, μπορεί να μην είχες ποτέ με Ελληνίδα. Να πεις είχαμε Αλβανίδες, είχαμε Γερμανίδα, είχαμε Ρωσίδα, δεν είχαμε Αλβανίδα, δεν είναι περίεργο, προς Θεού. Είχαμε όλο το ανατολικό μπλοκ. Ναι. Ρουμανία, Ουκρανία. Όλο. Όλο, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, έτυχε. Τι λέει, ρε Μπογκδάνη, σε παράδειγμα. Εκείνες το ήξεραν. Γιατί με έχεις δει από κοντά και μιλάς. Όχι, ρε φίλε, ρωτάω, γιατί λες όλο το ανατολικό μπλοκ είναι πολλές χώρες. Ναι, άμα με δεις θα καταλάβεις. Α, καλά, εντάξει. Άρα είσαι Μπογκδάνη, πρέπει να είσαι ωραίο παιδί, έτσι. Όχι, δεν έχει να κάνει να είσαι ωραίο. Το σώμα είναι ότι είναι. Είναι, και, το λέ, είναι και το λέγει, το μπλα μπλα είναι. Α, μπράβο. Εκεί είναι όλα τα λεφτά. Εκεί είναι όλα, εκεί μετράς. Τα άλλα είναι να. Σε τι γλώσσες συνεννοήσουν με μια Ρουμάνα. Αγγλικά, ρε. Α, και αγγλικά. Μάλιστα. Α, μιλάς και αγγλικά, εντάξει. Δύο κουβέντες, δε φίλε. Τα βασικά. Μετά ωραία. Μιλάει εσύ, η γλώσσα του σώματος. Έτσι. Έγινε, καλημέρα. Μπογκδάνη, να είσαι καλά, ωραίος. Παραδέχομαι. Στην παραλαβή, Μάριε, του Έψιλον που παρουσιάστηκε ο κύριος Σαββίδης, μαζί ήταν και ο κύριος Καμένος. Ποιος Καμένος, ε? Ο Πάνος Καμένος, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, φίλε. Και υπάρχει tweet του τεράστιου Γεωργιάδη. Γιώργου. Του Άδωνη, φυσικά, Μάριε, ναι. Που θα τον αποθεώσεις. Ναι. Το οποίο λέει, δηλαδή για να το καταλάβετε, του χάρισαν μερικά εκατομμύρια με τροπολογία δήθεν για τη ΣΕΚΑΠ και αυτός με αυτά τα λεφτά τους αγόρασε κανάλι. Και έχουν τα μούτρα να μιλάνε για διαπλοκή. Μιλάει. Λέει ο βουλευτής. Ο φίλος του Μαρινάκη. Το ότι είναι φίλος του Μαρινάκη αναιρεί αυτό που λέει. Για διαπλοκή. Τι σημαίνει παραλαβή του έψινο, ρε. Πήγε ο Ιβάν και μίλησε στους εργαζόμενους. Και ήταν μαζί του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Πάνος ο Καμένος. Σιγά μην ήταν μαζί του Καμένος. Έτσι λέει εδώ, ρε φίλε. Ψέματα λέει. Α, λέει ψέματα. Ψέματα λέει. Εντάξει, να κάνει μήνυση στο Γεωργιάδη. Ναι. Τι να του κάνει. Τζάμπα τα δικαστικά. Έχουμε πελάτη, περιμένουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ορίστε, η Νέα Δημοκρατία λέει: θεωρούμε ανήκουστο να παρίστε μαζί με τον επιχειρηματία ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος. Κάντε τους μήνυση στη Νέα Δημοκρατία. 80. Αλλά η απάντηση για αυτά τα, η απάντηση για αυτά τα γεγονότα είναι ο άλλος είναι του Μαρινάκη. Καταλαβες. Δηλαδή, επειδή ο άλλος κάνει με τον Μαρινάκη, εμείς θα κάνουμε σε με αυτούς. Μια υπόθεση τεράστια, δικαστική, ποινική, τώρα υπερασπίζονται. Ωραία, επειδή λοιπόν οι άλλοι κάνουν ό,τι κάνουν με τον Μαρινάκη, πάνε να πει ότι θα κάνετε με τον Καμένο. Με τον Καμένο, γι' αυτό γίνεται. Α, γι' αυτό δεν είναι ότι τα κάνει ο Καμένος όλα αυτά, είναι ότι επειδή τα κάνουν οι άλλοι με τον Μαρινάκη. Κάθε μέρο ο Καμένος από τη σελίδα του είναι. Κάθε ο Καμένος πρέπει να εξαφανιστεί από την Ελλάδα. Έχει διαλύσει την Ελλάδα ο Καμένος. Ναι, ναι. Τον έχουν κάνει σημαντικό. Μα εσείς τον υποστηρίζετε τον Καμένο ακριβώς επειδή οι άλλοι με τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό τον έχουν κάνει. Τα γεγονότα όμως αυτά που κάνει ο Καμένος δεν τα σχολιάζετε. Περιμένει ο άνθρωπος από κινητό μια ώρα, λέει το παιδί. Άντε, πάμε στον πελάτη. Καλημέρα. Στον ακροατή, ναι, πελάτη. Ναι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, παιδιά. Επειδή ο άλλος είναι τάτσι μπιτσικότσι με το Μαρινάκι, άρα ό,τι κάνω εγώ με τον Καμένο δεν πειράζει. Ωραία λογική, Μάρια. Κύριος Κώστας, ναι, ο παδός αν εγώ δηλαδή τα φτιάξω με τον Σωτήρη, θα πας και εσύ να τα φτιάξεις με τον Μάριο.
Και θα λες, ενώ τα είσαι αγκαλιά με το Μάριο και φιλιές και θα λένε, κοίτα τους ρε, ολόκληροι μαντράχαλοι φιλιούνται, θα λες εσύ. Ναι, αλλά φιλιέται και ο Χρήστατος με τον Σωτήρη. Κάντο εσύ και βλέπουμε. Αυτό ακριβώς γίνεται, αν το έχεις καταλάβει. Κάντο εσύ και βλέπουμε. Αυτό ακριβώς γίνεται. Σωτήρη, πάρε από το μικρόφωνο, από τα ακουστικά του, έχει σηκωθεί το τσουλίδι. Αυτό ακριβώς γίνεται. Φανταστικό. Αυτό ακριβώς γίνεται, Μάριο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πείτε κύριε Κώστα, αν λέω κάτι που είναι ψέματα. Αντί να απολογούνται. Για αυτά τα οποία κάνουν, λένε, ναι, τα κάνει και ο Μαρινάκης από τον Ολυμπιακό. Μισό λεπτό, λίγο να... μπορώ να αλλάξω θέμα εκτός από τα αθλητικά. Ναι, μπορείτε, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, όπως ξέρετε υπάρχει μελοποιημένη ποιήση, ναι. Και ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε την επιφάνεια, ναι. Το δίσκο του, με τραγούδια του Γιώργου Σεφέρη. Μπράβο, ναι. Το ένα είναι η άρνηση, το άλλο είναι μέσα από τις θαλασσινές πυλές. Μέσα από τη στάλα. Και τα οποία. Όπου υπάρχει και μια δολοφονία του ποίηματος, υπάρχει μια δολοφονία του ποίηματος. Το πήραμε τη ζωή μας, λάθος. Περίμενε, θα σου εξηγήσω. Ναι, ο Μίκης. Ναι. Σε αυτά, το πρώτο, ναι. Η άρνηση, ναι. Που το ερμηνεύει ο Γρηγόρης Μπηθηκός, ναι. Δεν έχει σχέση με την απαγγελία του ποίηματος. Μπράβο. Λοιπόν, εκεί στο πήραμε τη ζωή μας, κόβει λάθος. Λάθος δηλαδή που την πήραμε τη ζωή μας, ναι. Μάρε, περίμενε. Κάθε στίχος έχει και από μία άρνηση. Μπράβο. Για παράδειγμα, στο Περιγιάλι το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέρι διψάσαμε το μεσημέρι. Μα το νερό γλυφό. Η δίψα με το γλυφό το νερό, το οποίο είναι γιώτρης προφανώς και βγαίνει με τουλούμπα. Ναι. Και δεν ξεδίψασε η παρέα. Έτσι. Άλλο η τουλούμπα το γλυκό και άλλο η τουλούμπα άντληση του νερού, έτσι. Ναι. Ο δεύτερος ο στίχος. Ναι. Πάνω στην άμμο την ξανθή γράψαμε το όνομά μας. Ο καθένας της παρέας είχε την κοπέλα του, έτσι. Και έγραψε στην άμμο την ξανθή το όνομα. Σαν πάρτι με ούζα, ναι. Ωραία που φύσηξε ο Μπάτης. Και σβήστηκε η γραφή. Σβήστηκε η γραφή. Πήγε στο διάλογο. Ο Μπάτης έφερε την ανακούφιση, αλλά έσβησε τη γραφή. Έτσι. Δεύτερη άρνηση. Λέει κάποιος ότι ο Μπάτης ήταν κάποιος εκεί πέρα ντόπιος ναυτικός που πήγε να μπλέξει την παρέα. Αλλά αυτό το λέει ο θρύλος. Ναι. Δεύτερη άρνηση. Ναι. Φύσηξε ο Μπάτης, ανακούφιστηκε η παρέα, αλλά σβήστηκε η γραφή, των ονομάτων. Μπράβο. Ο τρίτος στίχος. Ναι. Με τι καρδιά, με τι πνοή. Τι φόβος και τι πάθος. Πήραμε τη ζωή μας. Λάθος. Και αλλάξαμε ζωή. Μπράβο. Δηλαδή, ναι. Ο τρίτος στίχος, ναι. Εννοεί, ναι. Ότι, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, ναι. Εννοεί ότι με τι πνοή, τι πόθος και τι πάθος, ότι ο ερωτευμένος, ναι. Εξιδανικεύει τη σύντροφο. Έτσι. Δεν πρέπει καν να παίρναμε τη ζωή μας. Λάθος που την πήραμε. Και ναι. Πήραν τη ζωή λάθος. Ναι. Η τρίτη η αντίθεση, η τρίτη η άρνηση βρίσκεται εκεί. Ναι. Έτσι εγώ διαβάζοντάς το έβγαλα αυτά τα συμπεράσματα. Έτσι. Πλέον τα συμπεράσματα δικά σας. Ναι. Καλημέρα μου. Έτσι ο Μίκης δολοφόνησε την ελληνική ποιήση. Γι' αυτό και είμαστε φόλα Μάνος Χατζηδάκης. Επόμενη γραμμή παρακαλώ. Περίμενε. Πήγε μου επικίνδυνη. Φοβάμαι και θυσιάζω. Με τον άπιστο. Τον ερώτα σου. Τώρα πάνε σε γραμμή. Ναι, καλημέρα. Ορίστε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, ρε κλιματίες των τραγουδιών. Βγήκε ο υπερασπιστής των ανεξάρτητων Ελλήνων τώρα. Το νερό είναι γλυφό, όχι γλυκό, βρε εγκληματία Κώστα, παπά, άξι. Όχι, άξι, είπε γλυφό, γλυφό το είπε, γλυφό. Γλυκό είπε. Δεν είπε γλυκό, όχι. Γλυφό είπε, βρε προπαγανδιστή. Γλυφό είπε, το νερό είναι γλυφό, είναι από άντληση προφανώς με τουλούμπα και είναι γλυφό. Ναι. Έβγαζα παλιά. Είναι. Γιώργο, πήγαινα με τη γιαγιά μου τη σχορεμένη τη γλυκερία στη Νέα Πολωνία στα Λουτρά και βγάζαμε στη στάμνα, γέμιζα νερό με την τουλούμπα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Νόμισα είπε γλυκό και λέω τι γλυκό. Μ' άρεσε πάρα πολύ πιτσιρικάς να παίζω με την τουλούμπα, με το ματζαφλέρι εκείνο. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ειλικρινά. Με το ματζαφλέρι του άρεσε να παίζει από τότε. Τουλούμπες. Ναι. Ξέρεις πως λέγονται οι πυροσβέστες στα τουρκικά. Οι πυροσβέστες στα τουρκικά. Τουλούμπες.
Του Λουμπατζίδες. Του Λουμπατζίδες. Του Λουμπατζίδες, ε. Γιατί. Ναι. Από την Αγγλία. Από την Τουλούμπα. Τα χρόνια δεν είχαν τις πυροσβεστικές που έχουμε τώρα με την πίεση. Ναι. Είχε ένα βαρέλιο πάλι και μία Τουλούμπα. Μπράβο, Τουλούμπα. Τουλούμπα της, ο ένας έκανε και ο άλλος έδινε. Ποια είναι η κορυφαία Τουλούμπα γλυκό στην Ευρώπη. Στον ομό Θεσσαλονίκη θα παρασκευάζεται. Αυτή που έτρωγα μέχρι πρώτη νους, αλλά πλέον δεν πάω γιατί δεν τον πάω αυτό που έχει το μαγαζί, στο Χατζή ήταν η Τουλούμπα με καϊμάκι, αυτό που έτρωγα εγώ. Εγώ και καλά, έχω φάει άπειρες και εκ με καϊμάκι, άπειρες, άπειρες. Αλλά η κορυφαία στην Ευρώπη είναι αλλού, στον ομό Θεσσαλονίκης αλλά αλλού, όχι στην πόλη Θεσσαλονίκης. Πες μου γιατί μου αρέσει πολύ η Τουλούμπα. Περίμενα να το ξέρεις. Γιώργο, θα φας 5 σε 10 λεπτά, δεν κοροϊδεύω. Ναι, για πες μου. Το αφήνω, περιμένω στο επόμενο λεπτό, ενώ μιλάς εσύ λες ό,τι θέλεις, να στείλει ο κόσμος. Η κορυφαία του Λούμπα στην Ευρώπη. Είναι στο νομό Θεσσαλονίκης. Στο δασκαλάκι το έχω πει, αλλά το ξεχνάει μάλλον. Και κάτω τα χέρια από τον, από τον Καμένο. Από τον Καμένο, τον έχουμε από κοντά για να μας δώσει το στρατόπεδο Παύλου Μελά να κάνουμε γήπεδο. Γι' αυτό τον έχουμε από κοντά. Μπράβο. Σας έδωσε ήδη έξω από την Τούμπα, δεν πειράζει. Να μην γίνει πάρκο. Άλλο θέλουμε. Να μην γίνει για το Δε χόρτασες μόσα πήρες από το Πασόκ. Θες και από αυτόν τώρα. Ναι, δεν χορταίνω. Όλα δικά μου. Όταν θα έρθει Φαταούλ. Όταν θα έρθουν αυτοί που πρέπει όμως, θα σε πω εγώ. Τι θα πάρεις. Έρχονται οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι έρχονται. Αυτό πρέπει να προξενήσει την προσοχή και σε εσάς που είστε ρεπόρτερ και δημοσιογράφοι. Ναι, ότι έρχονται οι Αμερικάνοι. Από τη στιγμή που ο Αμερικάνος το είπε, κάτι έχει στο μυαλό. Έτσι. Και ποιος έχει επενδυτεί από Αμερική? Ο Καρυπίδης. Ερχόμαστε. Ερχόμαστε κοτόπουλα να σας διαλύσουμε. Γερά Γιώργα ρε Συρίγο, γερά. Πάμε γραμμή επόμενη, καλημέρα. Καλημέρα. Έτσι, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ο Θουβού, ο παδός του ΠΑΟΚ, ο οπτικός. Στο κοτόπουλο και βγήκε. Έχει τρελαθεί το μυαλό μου μέσα σε 10 λεπτά. Έχω ακούσει τον κύριο Κώστα να. Δεν ξέρω τι να λέει. Έχω ακούσει τον Μάριο να λέει μικρός έπεσα με την Τουλούμπα, μου άρεσε. Δηλαδή. Κλαίω, αλήθεια κλαίω. Λοιπόν, θες να σε φτιάξω. Ναι, παίζω. Στη Νέα Πολωνία στα Λουτρά πήγαινα με τη γιαγιά μου. Ένα πρωί πήγα μόνος με μία μικρή στάμνα να βγάλω στην Τουλούμπα. Και είναι μία. Που είναι εκεί, πρέπει να είναι, εγώ είμαι τώρα, σου μιλάω 13-14 ετών. Αυτή πρέπει να είναι γύρω στα 50, 45-50. Ο άντρας της ήταν στα Λουτρά κάτω, στο ξενοδοχείο. Ναι. Και με έχει πιάσει στον πρόλογο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, έκανες. Και ψιλοφοβήθηκα. Α. Ψιλοφοβή, σημάδεψε. Ωραία γυναίκα. Την θυμάμαι, πληθωρική ωραία. Γυναίκα, ωραία. Γιατί όχι, δύο πράγματα. Ναι. Επειδή λες για την Λούμπε στην Ευρώπη. Ναι. Θα φας, ναι, εκτός αν έχεις φάει, δεν ξέρω. Ναι. Θα σου πω εγώ δύο προτάσεις. Μία στην Κοζάνη, άλλη στην Ξάνθη. Ωραία. Νέα Ελλάς στην Ξάνθη, θα φας του Λούμπα. Πώς, Νέα Ελλάς. Νέα Ελλάς. Το σημειώνω. Ξάνθη, ναι. Νέα Ελλάς στην Ξάνθη. Και ναι. Από την Κοζάνη, θα φας του Λούμπε αυτό, Ζανδέ. Δεν μου λες τι είπες, ότι κλαις είπες. Ζανδέ στην Κοζάνη. Λοιπόν. Στο νομό Θεσσαλονίκης, Τουλούμπα περιμένω από τον κόσμο να στείλει, δεν υπάρχει. Στο νομό Θεσσαλονίκης, Αποστόλη, όταν, Θουβού, όταν μπορέσω, θα σου στείλω, δεν κάνω πλάκα. Ναι, ναι, συμφωνώ, αλλά φάει και αυτά από τους δύο που σου είπα. Τέλος, θα το κάνω. Τελευταίο, ναι. Θέλω ο Δημήτρης να σου διαβάσει το μήνυμα που του έστειλα στο Facebook. Α, ωραία. Γιατί θα συμφωνεί σίγουρα, όχι τίποτα άλλο. Αυτό. Ναι. Ωραία. Έγινε Θουβού, να σε καλά παλικάρι μου, come on England. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα στην Τρόικα των ιδεών και του πολιτισμού. Καλημέρα, τεράστια φιλάρετε, που την ημέρα της γιορτής σου εξαφανίστηκες για να μην στείλεις γλυκό. Σου έστειλα, έλα, ξεκίνησα εκείνο το πρωί με ευχές σε σένα. Αφιερωμένο στο Θοβού. Ρε, εσύ είναι και φιλάρετος στον αέρα τώρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τώρα κλαις, γιατί κλαις, ναι. Φιλάρετος, ο παδός του ΠΑΟ στον αέρα. Πες τα φιλάρετε όλα. Πάμε φιλάρετε, πάμε παλικάρι μου. Απλά θέλω να πω ότι όλο αυτό ψευτικά που γίνεται σήμερα ίσως είναι καλύτερο από το να γίνεται ένας χαμός με τις ομάδες. Ναι. Εννοείται. Και από εκεί και πέρα, επειδή μίλησες για Τουλούμπα, να ξέρεις ότι δεν είναι γλυφό το νερό της Τουλούμπας, είναι ανάλογα με το μήκο που έχει πάει κάτω από το έδαφος. Δηλαδή, ναι, μπορεί να είναι στα 10 μέτρα, αλλά μπορεί να είναι και στα 50 και στα, ναι, 80 μέτρα. Ναι. Και το νερό είναι ανάλογα με τη γεώτρηση. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας από αυτό. Και μόλις. Φιλάρετε, εσύ ξέρεις για την Τουλούμπα που λέω εγώ στο νομό Θεσσαλονίκης. Γιατί μόλις έστειλε σωστή απάντηση ο Αριανός, ο 387. Όχι, όχι, όχι. Δεν ασχολούμαι. Λέει λοιπόν, κυτρινόμαυρος σοχός για Τουλούμπα. Αριανάρα. Έτσι, στο Σοχό η Τουλούμπα του Φίλτσι δεν υπάρχει.
Η τουλούμπα του Φίλτσι, στο Σοχό. Επειδή όμως χθες περάσαμε μια δύσκολη μέρα. Γιατί? Θέλω να πω ότι εκτός από την τιμητική μνήμη ενός ανθρώπου που σκοτώθηκε, ας ήταν και νεαρό παιδί ή μεγάλο σε ηλικία, δεν έχει σημασία. Σε ποιο αναφέρεται? Για ποιο λες τώρα? Μπορεί κανείς να, να τιμήσει και να... Α, για τον Αλέξανδρο, τον Γρηγορόπουλο. Α. Ναι, να τιμά τη μνήμη τριών ατόμων που σκοτωθήκανε μέσα σε μια τράπεζα. Γιατί αυτή τη μνήμη δεν την τιμά κανείς. Ναι, γιατί... στη Μαλφίν. Ναι. Γιατί δεν την τιμά κανείς αυτή τη μνήμη των τριών ατόμων? Επειδή τους καθαρίσανε κάποιοι οι οποίοι χθες τα κάνανε μπάχαλο πάλι. Γιατί εμένα δεν μου αρέσει να τα κάνει μπάχαλο για να γιορτάζει. Γιατί πες, γιορτάζει Μαρία, με τον μπάχαλο. Απάντησε λίγο, Μαρία. Δεν μου λες, γιατί το λες έτσι αυτό? Διότι εσύ είσαι ο άνθρωπος ο οποίος... Γιατί είσαι πανίβλακας? Λέω, μήπως είσαι πανίβλακας? Τι μου λες τώρα? Κοίταξε, σου πω με τέτοιο ύφος. Για πες, Μάρια. Ακού λίγο να σου πω. Ακούει ο άλλος αλήθεια. Ο Σαλαμά ήταν εσύ. Η κολλητή του ήταν. Το ευρεολόγιο για να αποφύγεις την απάντηση. Τι το ευρεολόγιο? Την αδυναμία. Τι το ευρεολόγιο? Απάντησε, Μάρια, λίγο στο γιατί το. Γιατί εσύ γιατί στο ένα. Που υποστηρίζεις όλες αυτές τις καταστάσεις. Πονώ το ίδιο για τους χαμένους ανθρώπους. Αλλά δεν λέω τίποτα. Απλά το ένα είναι δολοφονία της εξουσίας. Α. Είναι... Τι, είναι. Ωραίο ποιή, τι ωραία ποιήση είναι αυτή, ρε. Προφανώς. Μην με βάλεις τώρα. Όχι, καθόλου. Και δεν το δικαιολογώ. Το ένα είναι δολοφονία της εξουσίας. Και δεν το δικαιολογώ. Το άλλο είναι απλά τρεις δολοφονίες. Αλλά η εξουσία δεν είναι για να δολοφονεί. Σου λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιος δεν σου μιλάει για τη δολοφονία του ανθρώπου που είναι δολοφονία της εξουσίας και να μπει να χωθεί να μην ξαναβγεί από μέσα από τη φυλακή ο τύπος που σκότωσε το παιδί. Δεν σου λέει γι' αυτό. Παοκτσί ρεπόρτερ. Άντε, που άλλα σου λένε. Άντε ρε βλάκα, μιλάς εσύ, ειλικρινά, προπαγανδιστή. Σχεδόν κάθε πρωί έστω μία φορά. Ο ένας με είπε πανίβλακα ναι. Και ο άλλος με είπε βλάκα. Παρόλα αυτά και οι δύο συμφωνούμε. Δεν απάντησαν επί της ουσίας. Τι να απαντήσει επί της ουσίας, ρε? Που ό,τι σου λένε για την ομάδα σου λες Μάο Πάοκ. Μάο Πάοκ. Δεν λέω Μάο Πάοκ. Ναι, δεν λες Μάο Πάοκ. Λες άλλο. Λες ο Πάοκ μα. Τον αφήνεις να ξεφύγει. Τι να ξεφύγει, μωρέ. Να ξεφύγει. Να το έγινε που εγώ δεν του απολογηθή. Εγώ που τους έκαψα τους ανθρώπους. Αφήνεις να ξεφύγει. Αυτός είναι ο ορισμός προπαγάνδας. Αυτός είναι. Τον αφήνεις να ξεφύγει. Πες, Μάριε. Απάντησε. Τι να πω με τον άνθρωπο. Δεν έχεις τι να απαντήσεις. Αυτό είναι. Τι να αφήνεις κανένα κροατή να ολοκληρώσει τη σκέψη του. Τον έκλεισε τον άνθρωπο. Τι να απαντήσει. Δεν τον έκλεισε. Προπαγανδιστή ψεύτη. Θα τον κλείσω. Ολοκληρώστε, κύριε. Αυτή τη διαδικασία, πραγματικά αν θέλει κανείς να τιμήσει κάποιες ιδέες, ας το κάνει χωρίς να φοβάται. Δηλαδή, απάντησε, να Μαρία. Κάτσει και να μιλήσει για τις ιδέες του. Όχι να σηκώνει πέτρα και να σπάει τα τζάμια ενός ανθρώπου που ουσιαστικά βγάζει το μεροκάματό του. Σωστό. Καλύτερο. Σωστό, σωστό φιλάρετε, σωστό. Μαζί σου, παλικάρι μου. Μαζί σου. Ωραία, ωραία, μαζί σου. Ωραία. Ωραίο σχόλιο, ωραία παρατήρηση. Μαζί του είμαι, τι να είναι. Τι είμαι εγώ, ρε φίλε, γιατί με έχεις δει ποτέ εμένα πηγαίνω να πηγαίνω να κάψω ανθρώπους, ρε φίλε, ή να βαρέσω ανθρώπους. Όχι, υποστηρίζω. Εδώ εσένα δεν βαράω. Πλάκα μου κάνεις. Που κάτσε. Αν βαρέσεις εμένα, θα σπάσει το χέρι. Που έχω χιλιο. Α, ανταλέξει. Α, ανταλέξει με τα γυπ. Άνοιξε να δούμε, ρε, το πρωθυπουργό. Τι κόμπλεξ βγάζεις, ρε φίλε. Τι κόμπλεξ. Τι κόμπλεξ βγάζεις, ρε. Ένα σίδερο από πάνω παλούκι που κρέμεται, τι είναι, ρε. Μικρόφωνο πρέπει να είναι. Μικνέρεση. Μπούμαν είναι αυτός. Ο Μπούμαν. Έχει το μικρόφωνο από πάνω. Ναι. Ποιος τον πληρώνει αυτό που είμαι, η ΕΡΤ? Κάνε μια σύνδεση εκεί πέρα. Κάνε μια σύνδεση. Ο Ιβάν Σαββίδης. Είναι του Εψιλον, ο Μπούμαν. Λοιπόν, μην ξεχνάς, πηγαίνουμε τελευταίο break. Έχεις μισή ώρα για να διεκδικήσεις ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express ή γυαλιά πρεσβειοποίησης γραμμάτων Titanium. Αν απαντήσεις σωστά, ποιο είναι το πιο σκοτεινό ever γήπεδο μπάσκετ στον πλανήτη. Θρυλικό, ιστορικό, συνεπώς εννοείται. Made in the United States of America. Ποιο είναι το πιο gothic basket γήπεδο? Πολύ πιο σκοτεινό από ό,τι του Προμηθέα, του οποίου ο πρόεδρος είπε ότι θέλουν να είναι φωτισμένοι. Ήταν, δεν είναι σε τέτοιο τώρα. Μόνο οι πρωταγωνιστές. Τώρα δεν είναι, έτσι. Ήτανε το γήπεδο αυτό. Τεράστιο, ιστορία ολόκληρη. Προσοχή, ο Χρυσάνθος. Να το πω αυτό. Τι είναι αυτό? Ο Χρυσάνθος είναι. Παιδιά, είναι αυτό λίγο. Θέλει υγεία ο Χρυσάνθος. Τι είναι αυτό? Τη Τουρκία. Παιδιά, κάτσε λεφτά θα σου φέρουν. Στο, σύνταγμα, όταν καταθέτει Στεφάνιο τα γήπεδα Ερντογάν, ακούγονται μετά, παίζουν οι δύο ύμνοι. Στον ύμνο της Ελλάδας τραγουδάνε όλα τα αγήματα, εννοείται του ελληνικού στρατού, τραγουδάνε τον εθνικό μας ύμνο. Κανονικά, δυνατά. Τι ήθελες να κάνουμε? Αυτό επιτρέπεται το πρωτόκολλο. Άντε ρε ξεφτυλισμένε. Γιατί άντε ρε προδότηρο. Άντε από εδώ. Άντε από εδώ. Συγγνώμη. Άντε από εδώ, ρε. Συγγνώμη, είσαι τόσο τραγικός. Άντε.
Αν θέλει να. Τι ρωτάω, κατάλαβε. Προδότη. Να κάνει παρέμβαση ο κ. Κολοβέτσιο σε αυτό που χρειάζεται να δώσω. Προδότη, αν θέλει να. Άσε και τον Κολοβέτσιο σου κι εσύ. Άντε από εδώ. Όλοι με του Τούρκου. Φίλε, θα τώρα. Σε σώσουν. Και ο Κουτρουμπή. Θα σώσουν τον Άρη, φίλε, να είναι καλά οι Τουρκαλάδε. Δεν με ενδιαφέρει, είπα από την πρώτη στιγμή, εγώ δεν θέλω. Να είναι καλά οι Τουρκαλάδε. Καλά θα κάνουν. Να είναι καλά, θα σε σώσουν, άντε. Θα σε σώσουν, βρε. Άιντε, βρε. Τουρκοφάγε. Ναι, τουρκοφάγε. Είμαι και τουρκοφάγο και Τούρκο τιμωρό σήμερα. Ναι. Θα σε σώσουν οι Τουρκαλάδε, άντε τα μεμέτια. Εσύ πες ότι δεν είμαι. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, εγώ δεν θυμάμαι σε επίσκεψη άλλου ηγέτη να τραγουδάνε τα αγήματα τον εθνικό ύμνο. Όχι να παίζει ο εθνικό ύμνο. Να τον τραγουδάνε. Και σε ενόχλησε, ρε. Όχι καθόλου. Πότε. Εσύ. Μα είσαι δημοσιογράφο, εσύ. Όχι, εσύ τι είσαι. Εσύ. Εγώ είμαι, ναι. Εγώ είμαι μάγκα, αυτό είμαι εγώ. Τι είσαι. Λοιπόν, είμαι μάγκα εγώ. Δάγκο εσύ. Είσαι δάγκα, ναι. Λοιπόν. Θυμάστε, επιτρέπεται αυτό από το πρωτόκολλο. Ναι, ρε, επιτρέπεται. Να τραγουδάνε τα αγήματα. Ναι, ρε, επιτρέπεται. Τον εθνικό ύμνο. Ναι, επιτρέπεται. Εγώ νόμιζα αρχικά ότι είναι από τον κόσμο. Να πας τα νομίσματα. Ότι όχι, είπες κιόλας ότι είναι χρυσαυγίτες. Ξεφτυλισμένε. Προφανώς. Όποιος τραγουδάει τον εθνικό ύμνο είναι ξεφτυλισμένο. Είναι. Χρυσαυγίτες. Ό,τι είπες. Σωτήρι, κόψε το. Πίστευα να το κόψε αυτό, το παίζουμε συνέχεια. Όποιο τραγουδάει τον δικό μου είναι ξεφτυλισμένο. Το οποίο τσαλτίζει. Ξεφτυλισμένο μπορεί να έλεγα. Που ξεφτά, ναι, βρε. Που είπε ότι είναι χρυσαυγίτη. Ναι. Περιμένουν δύο πελάτε. Έτσι. Ξεφτυλισμένο δεύτερη φορά. Περιμένουν δύο πελάτε. Πάμε. Καλημέρα. Αφέλληνε. Προδότε. Καλημέρα. Μπορώ να απευθυνθώ στον Χρήσανθο, παρακαλώ. Κύριε Κώστα, έχει ένα λεπτό γιατί δεν θέλω. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό δευτερολογή. Πάμε. Ένα λεπτό. Μου έκανε μία ερώτηση ο Χρήσανθο και εν τη ρήμη του λόγου δεν την απάντησα. Έτσι. Ερήμη του λόγου. Εν τη δήμη, ναι, λοιπόν, ύψιλον ήτα, ναι. Λοιπόν, και υπογεγραμμένη. Ναι. Δεν απάντησα. Με ρώτησε πώς βλέπω την κοινή εμφάνιση Ιβάν Σαββίδη με πάνω καμένο. Θα επικαλεστώ μία ρίση της Αγίας Γραφής που λέει ναι. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών. Έτσι. Γεια σας. Καληνύχτα. Κύριος Κώστας Τεράστιος. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Απάντησε! Ναι, καλημέρα. Τούρκος. Ήρθανε οι Τούρκοι, έφερε ο Ερντογάν το χρήμα στον Άρη. Τρέμε, κορόιδο. Διευθυντά προσωπικό. Στον Άρη δεν έχει φέρει τίποτα κανένας. Κύριε διευθυντά μόνο προσωπικό. Μόνο λόγια και υποσχέσεις έχουν φέρει μέχρι τώρα. Μα ακούτε. Όχι, δεν σ' ακούμε, ρε. Δώσ' τώρα και μια κλωτσιά. Να πάρεις, να πάρεις τη γραμματεία να κλείσεις τα διπλώματα. Όχι, όχι, εδώ τώρα είναι μαζί σου, κράζει εμένα. Δώσ' τώρα και μια κλωτσιά, ρε, το διπλανό. Τι θα τον κάνω, νομίζεις. Το την έδωσες. Μετά. Όχι, ρε, εκτός αέρα. Εκτός αέρα. Διπλανός είναι ο Δημήτρης όμως, μην μπερδεύεσαι, ο Τραμπατζόγλου είναι διπλανός. Παραδιπλανός. Ναι, παραδιπλανός, ναι. Δεν μου λες τώρα, εσείς οι Αργιανοί βλέπω, ξέρετε από το Λούμπες, καλές, ε. Και ο πρόεδρος εκεί του Προμηθέα Πατρών, σου λέει γυρίζουμε που γυρίζουμε τσόντα, τα φώτα να πέφτουν πάνω εκεί, ε. Δημήτρη, για σένα, εσύ Δημήτρη. Εσύ πες ότι είναι τυχαίο. Δημήτρη, για σένα, άκου. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε πριν από λίγο το CNN Turk. Ο Ντανιέλ Γιλμάζ ανέλαβε ήδη τη θέση του αντιπρόεδρου της ΚΑΕΑΡΙΣ. Καταπληκτικό. Επειδή είστε άσχετοι, αυτό έχει ανακοινωθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Και όλα, σήμερα. Το CNN Turk σήμερα το είπε. Έχει ανακοινωθεί επίσημα, ρε βλάκα. Ό,τι λέμε για τον Άρη, αυτό είναι μια εβδομάδα πριν. Έβλαξε επίσημη ανακοίνωση ΚΑΕΑΡΙ πριν μια εβδομάδα με άσχετοι. Το επειδή CNN έχεις μείνει Turk πίσω. Αυτό λοιπόν θες, επειδή δεν είστε άσχετοι και δεν παρακολουθείτε το ρεπορτάζ. Ωραίος άντρας, ωραίος άντρας. Χθες έβγαλε δελτίο τύπου μόνος του αυτός η εταιρεία 212 Sports. Που είναι δικιά του ναι. Και το μοίρασε σε όλες τις τουρκικές εφημερίδες. Ναι, εντάξει. Τα χαλάρωση. Λεφτά να στείλουνε. Ναι, οι άνθρωποι των δύο χωρών χαλάρωση. Μοιάζουν πολύ και δεν χαλάρωση. Νιώθω τους Έλληνες σαν ξένους. Ελπίζω η συνεργασία μας να φέρει αθλητικές επιτυχίες και να ωφελήσει εγώ τις τους δύο νιώθω. Χώρες. Εγώ νιώθω τους Τούρκους σαν ξένους. Λέει ο αντιπρόεδρος ΚΑΕΑΡΙΣ, ο Τούρκος Ντανιέλ Γιλμάζ. Εντάξει. Ένας Τούρκος τον Άρη και μετά κοροϊδεύουν εμάς έτσι. Ντανιέλ Γιλμάζ. Να δεις πώς αλλάζουν τα συνθήματα τώρα. Τα συνθήματα μια χαρά θα παραμείνουν. Αντιστρόφως θα γίνουν τώρα, θα γίνουν αντίστροφα. Εγώ δεν βάζω και στοίχημα. Να λέτε εσείς, ο Άρης και η Τουρκία. Αλλά άμα λέτε ο Άρης και η Τουρκία, τι δεν θα είναι δάνε τεχνικά. Τη θύρα 3. Τι γίνεται ρε με τον αρχηγό. Τον αρχηγό. Τον Τζαβέλα λέει. Τον Τζαβέλα. Υπομονή. Με τον Τζαβέλα. Με τον Ζαμπράνο τι έγινε, ρε φίλε. Με τον Ζαμπράνο πλακώθηκε με κανέναν. Θα πάω να πάρω το μολέντο, ρε. Με τον Ζαμπράνο μα πει τι έγινε, πλακώθηκε με κανέναν. Και τι έγινε, θα γίνω δεν το λέτε. Μόνο με τον Άρη ασχοληθώ. Θα πάω να πάρω το μολέντο. Περιμένω να ανέβει το μολέντο. Πόσα δίνει. Τι έγινε με τον Λεόβατ. Πόσα δίνει για το μολέντο, ρε. Τίποτα.
Στο είπα και προχθές. Α, το είπαμε και προχθές, ε. Να κάνει προσφυγή και να πάει να τον πάρει. Καλά, καλά, καλά. Μηδέν φράγκο. Καλά, θα κάνει το 0-1 την Κυριακή, θα σε πω. Μηδέν φράγκο. Θα φάει άλλα τρία. Χάρηκα που με ακούσατε. Την Κυριακή, Κυριακή παίζει δόξα δράμα Σάρης και πάνε χίλιοι Αριανοί. Ναι. Και έρχονται φίλοι του ΠΑΟΚ. Από τη δράμα. Και την ίδια στιγμή. Και Παναθηναϊκός. 5 ώρα παίζει και Άρης Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Νομίζω αυτό άλλαξε ή θα αλλάξει. Έτσι δεν είπανε. Θα παίξει δηλαδή Παρασκευή ο ναι, πήγε, και ο Ηρακλής πήγε Σάββατο. Οι φίλοι του Αγγλίτων μόνο ο Ηρακλής πήγε Σάββατο. Και το μπάσκετ λέει θα αλλάξει νομίζω. Έτσι αστυνομικός χθες στο, στα αποδυτήρια του Καθατζογλίου. Αστυνομικός, αξιωματικός χθες στα αποδυτήρια του Καθατζογλίου. Κύριε πηγή πληροφόρηση. Είπε ο άνθρωπος ότι μάλλον θα αλλάξει και το μπάσκετ του Άρη. Τι να σου πω τώρα, ρε φίλε, ειλικρινά, στο λόγο μου. Εμείς θέλουμε να αλλάξει. Δεν μπορούμε Κυριακή 3 η ώρα και 5, δεν μας βολεύει. Τεράστιο μήνυμα του 592 με την θεματάρα που έριξε ο Γιώργος Σταλός. Τι μπορούμε να πούμε στο σεξ και σε ένα τραπέζι οικογενειακό. Σεξ και τραπέζι. Κάτσε να το φας. Πρόσεχε, τρέχουν τα ζουμιά. Σ' άρεσε. Έχει κι άλλο το βράδυ. Το ίδιο θα φας. Δεν μιλάμε με το στόμα γεμάτο. Γεια σου 592. Είσαι Πεκτούριον. Γραμμές ανοιχτές, προλαβαίνουμε άνετα. Εσύ είσαι άλλον... προδότης. Έναν ακόμη ακροατή. Εγώ ρωτάω, αν το πρωτόκολλο επιτρέπεται, τα στρατιωτικά αγήματα κατά την κατάθεση Στεφάνου στον άγνωστο στρατιώτη να τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο. Όταν είναι ο ελληνικός εθνικός ύμνος, ναι. Επιτρέπεται. Εγώ δεν το θυμάμαι. Τι λες, ναι. Εγώ δεν επιτρέπεται να κάνουν τον ξένο εθνικό ύμνο. Δηλαδή κάτι πράγμα, κάτι εξυπνάδες, εσύ, κάτι. Εξυπνάδες είναι αυτά που κάτι λες εσύ κρυάδες, ακούγοντας τον ιερό εθνικό ύμνο της Ελλάδος. Και εσύ πάνω σε αυτό προσπαθείς να λαϊκίσεις και να εξυπηρετήσεις ξένα συμφέροντα. Μάρε, κατήγγειλε ότι η Ευρωπαϊκή Σημαία είναι δίπλα στην ελληνική και σε απόσταση από την τουρκική. Αφού δεν φυσικά, είναι. Αφού δεν η Τουρκία είναι. Δεν είναι στην είναι. Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι. Δεν είναι. Και... στη μέση, ρε παιδί μου. Και παλεύουμε να τους βάλουμε. Εσύ την ίδια στιγμή παλεύουμε θα πας άλλος από δίπλα. Άμα όταν πας στο αντίστοιχο γραφείο έχει 74 τουρκικές σημαίες και μια ελληνική κρυμμένη πίσω το καναπέ. Σε όλη τη χώρα είναι. Έχουν τη σημαία τους. Ξύπνησε το εθνικό. Πάγωσε ο Παυλόπουλος, σαμποτάζ. Στα ιδιωτικά, όχι στην ΕΡΤ. Ξύπνησε το εθνική μέσα. Η ΕΡΤ δίνει σήμα. Το πάγωσε στα υπόλοιπα. Ξύπνησε για το εθνική να βλέπουμε μέσα. Μόνο ΕΡΤ. Α, χρόνια πολλά στο Γιάννη Μιστακίδη και ευτυχισμένα. Να είναι καλά το παιδί. Συμπαθέστατος. Να είναι καλά το παιδί. Με υγεία. Με υγεία. Αυτά λοιπόν μετέδωσε το CNN Turk πριν από λίγο για την ΚΑΕ Άρης. Σε ενημερώνω ξανά σου λέω είναι το δελτίο τύπου που έβγαλε. Τι να κάνω, ρε φίλε. Αυτό εντάξει. Ενημερώνει σωστά τον κόσμο. Δεν ασχολούμαι. Δεν βλέπω ξέρετε, τι λέει το CNN Turk. Δεν ασχολείσαι, άσε να λέμε εμεί την κοινωνία. Άρα και αυτοί εδώ είναι βλάκε που έχουν. Τον διαψεύδει. Είναι βλάκε. Κάνει δήλωση ο άνθρωπος. Γιατί το αυτός ποιος είναι. Γιατί πρέπει ο αντιπρόεδρος του Άρη, ο κύριος Αλεξανδρίδης. Αφού ο αντιπρόεδρος λέει ότι είναι ο Γιλμάζδωρο. Είναι του ερασιτέχνη. Α, είναι την προηγούμενη εβδομάδα η φωτογραφία. Αχα. Και είναι ένα πράγμα το οποίο είχε ανακοινώσει και η ΚΑΕ Άρη, στο να λάβει αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Άρη ο κύριος Γιλμάζ, εφόσον οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Η συμφωνία, παρόλο που λέγανε ότι θα οριστικοποιηθεί την προηγούμενη εβδομάδα, δεν οριστικοποιήθηκε. Παρόλο που λέγανε ότι σήμερα θα ανακοινωθεί με συνέντευξη τύπου, δεν υπάρχει συνέντευξη τύπου. Το ανακοίνωσε στην Τουρκία, βέβαια. Τι ανακοίνωσε, ρε φίλε. Αφού το μεταδίδει το CNN Turk. Μα ναι, δεν λέει όμως ότι εφόσον υπογραφεί. Ωραία, περιμένει και ακροατή. Πού είναι η υπογραφή και τα λεφτά. Α, ο κύριος Αλεξανδρίδης. Είναι... πρόβλημά σα. Είπαμε κύριος Αλεξανδρίδης. Αυτός είναι ο Αλεξανδρίδης. Ναι, αυτός. Αυτός είναι ο αντιπρόεδρος. Αυτός είναι ο Γιλμάζ. Ναι. Τι να κάνω, ρε 356. Νομίζω... με έχει βγάλει από τα ρούχα μου αυτό. Νομίζω αυτός είναι ο Γιλμάζ, ρε. Σήμερα δεν φώναξα σήμερα. Έλα, ρε, έχεις κουράσει να πούμε. Έχεις κουράσει. Απολογούμε για τη φωνή, είναι φίλε, έχεις δίκιο. Γεια σου, αντιπρόεδρος του Άρη. Αλλά σκέψω ότι κάνω εκπομπή με ένα προδότη οπαδό των γκέι. Τι να κάνω. Δηλαδή, ο Γιλμάζ είναι αυτός ο πιο κοντός. Ναι. Αυτό... είδα φωτογραφίες που έλεγαν αυτό. Αυτόν το λέγανε Γιλμάζ. Την έκεση του λες, ρε. Ο Γιλμάζ είναι αυτός. Ο Αλεξανδρίδης είναι δεξιά, αυτό. Με τα μουσια είναι ο Γιλμάζ. Εγώ στο ναι. Είπα. Sorry. Και ο Γιλμάζ δεν είναι τίποτα άλλο από εκπρόσωπος των ανθρώπων που έχουν τα λεφτά. Αντιπρόεδρος του Άρη λέει το CNN Turk. Και επειδή το λέει. Διέψευσε το. Βρίσκεσαι all about. Άρα και πες ψεύτες. Ναι. Είναι πιο έγκυρο το all about Άρης από το CNN Turk. Φυσικά θα τα παρατήσω, θα τα παρατήσω όλα. Για θέματα του Άρη, ποιο είναι πιο έγκυρο. Θα τα παρατήσω όλα. Θα δούμε από εδώ και η εγκυρότητα είναι η ίδια σε όλα. Από εδώ και πέρα θα δούμε. Θα δούμε. Θα συγκρίνω all about Άρης με CNN Turk. Θα κρυθείς. Δηλαδή τα παρατάω όλα. Το all about Άρης είναι το κορυφαίο site σε θέματα Άρη. Ναι, συμφωνώ. CNN Turk είναι το κορυφαίο θέμα σε τουρκικά θέματα. Ωραία. Αν αυτοί έρθουν στον Άρη. Εσύ πλέον είσαι τουρκικό θέμα. Αν αυτοί έρθουν στον Άρη, δεν έχουν έρθει ακόμα. Και υπάρχει μια παράμετρο που δεν τη σημειώνει λοιπόν το CNN Turk. Που λέει ότι εφόσον υπογραφεί η συμφωνία, θα γίνει αντιπρόεδρο. Όχι, το λέει, να το. Ασκολσούν παραμέτρ. Να το. Ναι. Πάμε, καλημέρα στον ακροατή. Καλημέρα. Κολσούν στο δικό στο κολσούν. Ναι, ναι. Η παραμέτρηση. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Νταλή, εσύ είσαι.
Εγώ. Καταρχήν, Μάριε, ναι. Οποιοδήποτε θέλει και του κάνει κέφι και του αρέσει να τραγουδάει τον εθνικό ύμνο, δεν το τραγουδάει, μπορεί να σημαίνει ότι είναι Χρυσταυγίτη. Όχι, λάθος κάνεις, άλλο πράγμα. Αλλά αυτό είπες. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Εκτός αέρα, είπε. Όχι, εκτός αέρα, είπε. Εκτός αέρα, αυτό είπε. Εκτός αέρα, είπε, είναι Χρυσαυγίτες. Ποιον πιστεύεις, το εμένα ή το Χρυσαυγίτη. Περίμενε, Δημήτρη, το είπε. Έτσι. Εγώ λέω προφανώς είναι Χρυσαυγίτες. Γιατί είναι Χρυσαυγίτες, όποιος τραγουδάει τον εαυτό σου. Γιατί είναι προφανώς Χρυσαυγίτες, δεν το κατάλαβα. Θα σου πω γιατί. Εσύ τους έχεις βγει. Εσύ και να πάει να περιποιηθεί πρατή πατρίδα. Γιατί λέω προφανώς πλησίασαν πολύ πολύ κοντά στον χώρο που γίνεται εκεί στον Άγιο Στρατιώτη κατά τη Στεφάνου. Δεν μπορεί να είναι δημοκράτες, μασοξίδες, αριστεροί, Έλληνες. Είναι Χρυσαυγίτες. Καλά. Να Νταλκάω αριστερό. Όπως δεν σ' αρέσει εσένα. Σταμάτα να κρεμάς τα μπέλε στον κόσμο, φίλε. Σταμάτα. Ωραία, ωραία. Εγώ δεν σκάρω τις άλλο. Πάρτε του το διαβατήριο, ρε. Πάρτε του το διαβατήριο. Δηλαδή τώρα ο καινούργιος αντιπρόεδρος θα μπορεί να κρεμάσει και μια τουρκική σημαία στα γραφεία της ΚΑΕ. Δεν μπορεί, όχι. Απαγορεύεται. Χορηγός. Γιατί, ρε, ποιος είπε. Χορηγός. Μπορεί να είναι μέσα στην Ελλάδα. Δεν είναι τίποτα ακόμα. Περιμένετε. Δηλαδή, αν πάθει κάτι ο πρόεδρος, αυτό θα κάνει με τα κουμάντο. Έτσι, δεν είναι αντιπρόεδρος δημοσίων σχέσεων. Επίσης, εκεί πέρα που υπάρχει. Η εικόνα της Παναγίας και του Χριστού θα μπορεί να κρεμάσει και μια του προφήτη. Μ' ακούς? Εσένα που είναι ρώσικο, έχουν βγει ελληνικές σημαίες και έχουν μπει τα ρώσικα. Μα τι, ρώσικο, ρε φίλε, πάντα. Ελλάς, Ρωσία, Συμμαχία. Άμα είναι ρώσικο. Ελλάς, Ρωσία, Συμμαχία. Όταν ο Πατατούδης έκανε δουλειές με... Ορθόδοξα αδέρφια. Όταν ο Πατατούδης έκανε με τον Καντάφη. Ορθόδοξα αδέρφια. Μη με κάνεις να πω στον αέρα τι νιώθω για τον Αλλάχ και τον Μωάμεθ. Αμέσως το πήγες στον ΠΑΟ. Γιατί θα βγει μια ΜΚΟ που θα με πάρει το σπίτι. Πάνε φώναξε έξω από την ΚΑΕ Άρης να φύγουν οι Τούρκοι. Το έγραψα και το φώναξα. Γιατί σου πετάει μερικά ευρουλάκια. Το έγραψα. Σου πετάνε μερικά ευρουλάκια και αλλάζει κατευθείαν. Τα πιστεύω σου. Το έγραψα. Καλά, εδώ εσείς γίνατε αριστεροί και σύντομα. Μια φορά δεν με πει να πάω να φωνάξω απ' έξω. Να κανονίσεις λαλικύριο, ρε. Εμένα η φωνή μου είναι η γραφή μου, φίλε. Του πετάνε τα ευρουλάκια και το βουλώνει. Τα έχω γραμμένα τα ευρουλάκια εγώ. Εσύ το βούλεσαι. Τι να σου πω. Εσύ το βούλεσαι. Εσύ το βούλεσαι με τον Καμένο και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι για τον Παπαδόπουλο. Με τον Καμένο και τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως το βούλεσαι με τον Πατατούδη, με τον Βενιζέλο, τον Γραμμένο και με τον Πασό. Άσε να ακούσει τι λέει ο άνθρωπος. Πες Νταλή. Νταλή, τι θες να δεις. Και έχεις δει το καλύτερο, βλέπεις το καλύτερο πρωτάθλημα που έχει γίνει ποτέ. Με Αριανό πρόεδρο. Τα τελευταία 30 Αριανός. Χρόνια. Αριανός είμαι. Με Αριανό πρόεδρο 6 στα 6 ο Άρης. Ναι. Με Αριανό πρόεδρο. Τα 30 τελευταία χρόνια, ρε φίλε, βλέπεις το καλύτερο πρωτάθλημα που έχεις δει ποτέ σου. Έγινε καλημέρα, καλημέρα. Έχει δει την τουρκική σημαία στα γραφεία της ΚΑΕ Άρης. Άντε μα ζαλίσατε, μωρέ, άντε μα ζαλίσατε. Ναι. Ο μόνος τρόπος για να με τον Ερντογάν και με το. Μα ξέρεις. Αλλά επειδή δεν προάγουμε τη βία. Δεν κάνουμε τέτοια τι πράγματα. Τιμωρι... Αποδοκιμάζουμε κάθε μορφή βίας και δεν θέλουμε να την κάνουμε. Τι τιμωρία τρως, ρε φίλε, για όσα έχεις πει για τους Τούρκους. Τι τιμωρία τρως. Εγώ το λέω. Πώς θα έχει φέρει έτσι. Μισό λεπτό. Έχεις δεν πει. Δεν μπορείτε όμως να μου πείτε τίποτα, φίλε. Και γιατί τώρα εγώ έρχεται... από την πρώτη η μέρα όμως, σε αντίθεση με εσάς που ό,τι γίνεται από τον Ιβάν Σαββίδης λέτε ναι. Πάλι να φέρεις στον ΠΑΟΚ. Φυσικά. Πάλι μιλάμε για Άρη και αναφέρεις στον ΠΑΟΚ. Εγώ από την πρώτη μέρα γραπτός έγραψα δεν του θέλω. Το έγραψα και το είπα. Δεν υποτάχθηκα. Το έγραψα. Κλαίω. Οι τρεις κουκλάρες εγγονές Ελλήνων πολιτικών. Και είναι η εξής. Φυσικά ξεκινάει με την τεράστια, τη μοναδική, την αιώνια, την αξεπέραστη Έλενα Παπαλιγούρα. Και άρα Τσοχατζόπουλου, για να τη δω λιγάκι. Η κόρη του Τσοχατζόπουλου. Ναι, εντάξει, ξαναφτιάχνω. Εντάξει, Παπαλιγούρα, Έλενα. Και περίμενε να έρθουν οι Τούρκοι. Ο παπάς πέσε στο μικρό. Πώς είναι ο παπάς στο μικρό, ρε, σε Παπαλιγούρα. Χριστό, ξεχνάω. Λοιπόν, κλείνουμε. Και η άλλη κάτω, Δημήτρη, η άλλη ποια είναι η κοπέλα η μελαχρινή. Τι σε νοιάζει, νεαρές είναι. Ποια είναι, δεν κάνω τίποτα. Ούχα Μπουτάρη. Α, ναι, η Αθηνά Μπουτάρη. Κόρη του Στέλιου Μπουτάρη και της Μαρίας Λαλαούνη. Εγγονή του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη. Ωραία κοπέλα. Θυμίζει λίγο ο Λάνα Ντεδρέη, μου θυμίζει. Αλλά Παπαλιγούρα, Λένα είναι. Εντάξει, οκ. Okay. Τεράστιο ξεκινάμε. Μήνυμα. Με πάω 24. Δημήτρη, τεράστιο μήνυμα. Έτσι θα κλείσουμε. Όχι, το από τον άνθρωπο το που διαβάσεις. Έθεσε το θέμα. Μην το διαβάσει, ρε, μην το διαβάσει. Τι Α. μπορούμε να πούμε στο σεξ και σε οικογενειακό τραπέζι. Καλό μεσημέρι. Η μαμά σου. Καλό μεσημέρι. Bye, bye, bye. Μα δεν είναι πρεσβευτικό. Γεια, γεια, γεια.